Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε Δευτέρα βράδυ, ε, όπω προείπαμε, θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα, ε, το οποίο διαπραγματευόμαστε στι τελευταίε δύο-τρει ε, εκπομπέ. Ε, θυμίζω ότι μιλάμε για την δυνατότητα ε, την ή τη σκοπιμότητα τη μετάφραση των κειμένων τη λειτουργική, ε, των λειτουργικών κειμένων τη Εκκλησία. Παραθέτοντα εδώ, ε, αρχίζοντα από την προϊστορία του προβλήματο αυτού, και παραθέτοντα όλε σχεδόν τι γνώσει ε, ε συγγνώμη, σχεδόν τις γνώμες. Ούτω ώστε με το πέρας αυτών των εκπομπών, δηλαδή ίσως πάμε και στην επομένη, θα εξαρτηθεί από το υλικό που θα προλάβουμε να πούμε σήμερα, ούτω ώστε να έχει κανείς ε, κάποια σφαιρική εικόνα, βεβαίω τελικά, τελικά θα καταλήξουμε κάποιο σε κάποιο συμπέρασμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το συμπέρασμα, αυτή η γνώμη του ομιλούντος δεν δεσμεύει και κανέναν άλλον. Ε, ε, καταρχά, ω εισαγωγή, δεν ξέρω ποια είναι και η σωστή λέξη, να ευχαριστήσω όχι μόνο αυτού του τηλεθεατέ που του ευχαριστώ κάθε φορά που συμμετέχουν στην εκπομπή, αλλά και εκείνου οι οποίοι τηλεφωνούν στο γραφείο. Αν είμαι και προλαβαίνω, λέω δύο λόγια εγώ. Αν όχι, μου δίνει η γραμματέα μου όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Να του ευχαριστήσω λοιπόν, γιατί ε, όχι μόνο εκλόγων ευγενία, αλλά και διαλόγου ουσία. Ε, με αυτές τις παρεμβάσεις είτε ζωντανά στην εκπομπή όπως τις βλέπετε ή όλες αυτές τις παρεμβάσει παρεμβάσεις στο γραφείο μου επιβεβαιώνεται κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σα είχα εκμυστηρευτεί και κάποια άλλη φορά, ίσω και κάνα δύο-τρει φορέ, ότι όσο πιο εξειδικευμένο είναι ένα θέμα, τόσο πιο πολλέ είναι οι αμφιβολίε μου. μήπω κουράζεται ο τηλεθεατή, μήπω θέλει κάτι πιο ελαφρύ, επιστημονικό με ένα πιο ελαφρύ κτλ. Αλλά όλε αυτέ οι παρεμβάσει σα ή τα τηλεφωνήματα κτλ. επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμο, οι τηλεθεατέ, θέλουν και το εξειδικευμένο, θέλουν και το καλό, θέλουν το επιστημονικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, την ουσιαστική πια, όχι μόνο εκλόγων δεοντολογία και ευγενία που ευχαριστώ όποιον κάνει τον κόπο να μιλήσει μαζί μου, αλλά και εκλόγων ουσία γιατί επιβεβαιώνει κάτι και συγκεκριμένα το ότι αυτή η εκπομπή είναι στο σωστό δρόμο. δηλαδή, δεν είναι μόνο το εύπεπτο, το εύκολο, το επιφανειακό που προκαλεί ας πούμε το ενδιαφέρον, είναι και το επιστημονικό σε κάποιο βάθος. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό θα συνεχίσουμε και σήμερα και σας είπα και πριν, εάν δεν προλάβουμε γιατί θέλω να έχετε πραγματικά μια ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί, κοιτάξτε κάτι, ζητήματα όπως οι μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων ή της γενικής γραμματείας βέβαια της εκκλησιαστικής ή και ένα σωρό άλλα ζητήματα που φέρνουμε εδώ τόσα πολλά χρόνια δεν επιδέχονται <coughs> μία γνώμη και αυθεντική ή τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Όμως δυστυχώς συμβαίνει το εξής φαινόμενο, μια εισαγωγή δύο λεπτών δηλαδή για να καταλάβετε για άλλη μια φορά και το πνεύμα της εκπομπής. Συμβαίνει λοιπόν το εξής φαινόμενο. Πάρα πολλοί άνθρωποι στρατεύονται με τη μια ή με την άλλη άποψη, πολλές φορές εκ λόγων συναισθηματικών, εκ λόγων προσωπικών συμπαθειών και αντιπαθειών, λέγοντα Α, είναι το Α το σωστό. Α, είναι το Β το σωστό. Το Γ, αν είναι πολλέ δηλαδή οι γνώμε. Χωρί κανεί να υποψιάζεται ότι μπορεί η απάντηση σε ένα πρόβλημα ή η προσέγγιση του να είναι πολύπλευρη, να, να έχει πολλές παραμέτρους και δεν πρέπει δηλαδή να στρατευόμαστε τυφλά με μία γνώμη. Χωρί τουλάχιστον να έχουμε ακούσει όλε τι υπόλοιπε. Και μάλιστα σα έλεγα όταν το πρώτο είπαμε αυτό πριν χρόνια, σα έλεγα η στράτευση αυτή είναι δικαιολογημένη μόνο σε μια περίπτωση στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να είσαι Ολυμπιακό. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται άλλο τίποτα. Διάλεξε αυτή την συμπάθεια, την ομάδα. Να είσαι, ξέρω εγώ, τι πάω. Να είσαι το ένα, να είσαι το άλλο. Αλλά η επιστήμη, η επιστήμη δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε στο γενικό επίπεδο, ούτε στο ατομικό μας, το προσωπικό, με τις αυτές τις φανατικές στρατεύσεις από εδώ και από εκεί. Και ίσως, και τελειώνουμε με αυτό, και ίσως η αποδοχή που έχει αυτή η εκπομπή, ίσως κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος να οφείλεται σε αυτό. Ούτε στρατευόμαστε με τίποτα, ούτε κρύβουμε τίποτα και θα προσέξετε όπως θα το επιβεβαιώσετε και σήμερα, ένα μεγάλο μέρος, δεν μπορώ να πω οι μισές και μισές, ούτε τις μέτρες, ούτε τις ζήγησα, αλλά ένα μεγάλο μέρος των απόψεων που ακούστηκαν την προηγούμενη Δευτέρα ήταν υπέρ των μεταφράσεων αυτών. Ένα επίση μεγάλο μέρο των απόψεων ήταν κατά των μεταφράσεων. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία πρέπει να φανατίζουν. Και αυτό θα φανεί και ανάγλυφα σήμερα, πολύ ανάγλυφα θα φανεί, όταν φτάσουμε, που πιστεύω πια θα φτάσουμε, στο ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι, χύθηκε αίμα στην Αθήνα, γιατί αν πρέπει να μεταφραστούν ή δεν πρέπει να μεταφραστούν τα Ευαγγέλια, δηλαδή χύθηκε αίμα για τη μετάφραση των κειμένων τη αγάπη του Θεού. Τη αγάπη του Θεού. Είναι δηλαδή και εντελώ οξύμορο αυτό το πράγμα που συνέβαινε κάποτε. Και ευτυχώ σήμερα είμαστε μόνο σε επίπεδο ας πούμε λεκτικών ε, ανταλλαγών απόψεων και αντιπαραθέσεων. Τέλο πάντων, αρχίζοντα να θυμίσω λίγο και πάλι ε, προσθέτοντας προσθέτοντα. Αυτό που σα έλεγα ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε τότε από του μισιονάριου, του Απόστολου, όπω αυτό, αυτό αποκαλούντο, που έστελνε η Αγγλία για λόγου πολιτικού κτλ. Του οποίου πολιτικού λόγου, ολοφάνερα θα του συναντήσουμε στα Ευαγγελικά που γίνανε αρκετά αργότερα. Δείτε λοιπόν ένα παλιό περιοδικό εκκλησιαστικό, αν μπορούμε να δούμε την, την πρώτη μάλλον εικόνα. Το περιοδικό αυτό, τριμηνέων και τα λοιπά, λέγεται Ορθοδοξία και έχει μέσα πάρα, πάρα πολλά κεφάλαια και ζητήματα, ένα από τα οποία είναι, δεν θα τα διαβάσουμε εννοείται τώρα, αλλά δείτε λίγο και την επόμενη από το εσωτερικό του περιοδικού αυτού, το οποίο το μεγάλη κυκλοφορία εκείνα τα χρόνια, Αγγλικανισμός και Ορθοδοξία. Υποενωτική, διεκκλησιαστική άποψη. Δηλαδή, είναι ολοφάνερη μια προσπάθεια σύνδεση, όπω θα δούμε και στην επόμενη εικόνα, μια προσπάθεια σύνδεση, βλέπετε, η νέα αναθεώρηση του αγγλικού ευχολογίου. Δηλαδή, ταχύτατα, ταχύτατα, ενωρίτατα μάλλον, όχι ταχύτατα, ήθελα να πω, ενωρίτατα, αρκετά ενωρί, έγινε μια προσπάθεια, α πούμε, και αλλαγή του ευχολογίου, αλλαγή λειτουργικών κειμένων και μετάφρασή του. Στην ελληνική γλώσσα για λόγου όπω τότε είπαμε, την προηγούμενη Δευτέρα, για λόγου διείσδυση στον χώρο αυτών και πολιτική δι... διείσδυση. Ε, η νέα αναθεώρηση βέβαια. Για δείτε και την επόμενη εικόνα. Αν μπορούμε να δούμε και την επόμενη. <coughs> Υπό τα σανωτέρω συνθήκα φαίνεται αμφίβολον είναι ο αγγλικανισμό αυτό καθεαυτόν εξομαλύνει ή απορροφήσει τα σαν αυτό εφισταμένα διαφορά αφού στερείται εσωτερικό κεντρομόλου δυνάμειο ελκυούσε προ παγίες παγιέ υποχρεωτικέ δογματικέ Δηλαδή, ολοφάνερα, και αυτό βέβαια είναι, ξέρω εγώ, μήπω πρέπει να το πιστώσουμε σε αυτού, διότι δεν κρυβόταν κιόλα. Βλέπετε λοιπόν. Ε, ότι, ότι, Α πάρουμε βέβαια την εικόνα. Βλέπετε λοιπόν ότι ευθέω ανεζητήτω μια κεντρομόλο δύναμη που θα ήταν ο Αγγλικανισμό. Προσέξτε, δεν θα ήταν δηλαδή τι να πω τώρα, τα διδάγματα κάποιων πατέρων τη Εκκλησία, κάποια κομμάτια λειτουργικά κτλ. Σαν ήταν ο Αγγλικανισμό ή κεντρομόλο. Κεντρομόλο, ε, η αντίθετη λέξη είναι πολύ γνωστή. Κεντρόφυγε δυνάμει. Μια δυνάμη, λέγεται κεντρόφυγο, όταν σπρώχνει τα αντικείμενα εκτό τροχιά. Κεντρομόλο, όπω λέει εδώ πέρα, όταν τα μαζεύει προ το κέντρο. Όταν λοιπόν παρεπονείται, το, ή μάλλον το περιοδικό αυτό, το παμπάλιο, ότι δυσκολευόμαστε, δεν υπάρχει μια κεντρομόλο δύναμη να μαζέψει όλα αυτά, ε, καταλαβαίνετε ε, το σκοπό τον υποκρυπτόμενο σε αυτά όλα τα πράγματα. Βέβαια, όπως είπαμε, θα δούμε και τώρα, είπαμε υπάρχουν και σοβαρές γνώμες υπέρ της μεταφράσεως, όπως σοβαρότατες υπέρ της παραμονής όσο έχουν τα πράγματα. Και λέγαμε ότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο συνεννόησης των ανθρώπων. Και δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι για να συνεννούνται οι άνθρωποι με αυτό το εργαλείο, δηλαδή να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, πρέπει να καταλαβαίνουν τη γλώσσα δηλαδή η γλώσσα, δεν παράγει επικοινωνία ω κάτι το αυθύπαρκτο. Επειδή υπάρχει γλώσσα, είμαστε εντάξει, επικοινωνούμε. Μα ένα βασικό όρο τη επικοινωνία επιπρόσθετο τη ύπαρξη τη γλώσσα είναι αλλήλο κατανόηση, να καταλαβαινόμαστε. Και ένας, υπήρχε ένα μεγάλο γλωσσολόγο, ο Χατζηδάκη, στην Ελλάδα, που θεωρείται ο Γιώργο Χατζηδάκη. Ε, ο Γιώργο Χατζηδάκη Θεωρείται βέβαια στην επιστήμη Α πούμε εντό εισαγωγικών ο πρίτανη τη γλωσσολογία στην Ελλάδα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Που ήταν ένα εξαιρετικό επιστήμονα, ε, κριτικό από ένα χωριό τη Κρήτη, με ένα-δύο χαρακτηριστικά να τα ξέρουμε κι αυτά. Α πάρουμε την εικόνα. Δηλαδή, ε, πέραν τη επιστημοσύνη κάποιων ανθρώπων που δείχνουμε εδώ, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, αν ξέρουμε, και αν μπορούμε λίγο έτσι σε δευτερόλεπτα να, αποκ... να λέμε και κάποιε. Λεπτομέρειε τη προσωπική του ζωή εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Θυμάστε, βέβαια, έχει χρόνια τώρα εκείνη την εκπομπή με τον, πα, τον Παπα-Νικολάου, τον γιατρό, ο οποίος, ε, στον οποίο οφείλεται αυτό το τεστ Παπ. Θυμάστε πόσα πράγματα σα είπα για την προσωπική του ζωή. Ε, ο Χατζηδάκη, λοιπόν, είχε δύο αδέλφια μεγαλύτερα, τα οποία έπρεπε να σπουδάσουν, σπούδασαν αυτά, αλλά ήταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια στην Κρήτη, από ένα χωριό. Ο μεγαλύτερο συνεχεία γλωσσολόγο. Ανεγνωρισμένο και από την Ευρώπη ω πρίτανη των γλωσσολόγων. Ήταν λοιπόν από ένα πολύ, μια πολύ φτωχή οικογένεια, στα χωράφια κτλ. Σπούδασαν τα δύο μεγάλα παιδιά, αλλά αυτό είχε φτάσει 22 χρονών στα χωράφια. Αλλά είχε αυτή την τάση του να μαθαίνει, που όταν είδε τα αδέρφια του να έχουν γίνει επιστήμονε, κάτι, κάτι, κάτι ξεσηκώθηκε μέσα του. <χω> και άρχισε από τότε με χίλια βάσανα, με χίλιε σπου... εργασίε, με χίλιε δουλειέ κτλ. να σπουδάζει. Και τόσο πολύ του άρεσε αυτό που έκανε, ώστε όταν προκηρύχθηκε στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα βέβαια σπούδαζε, όταν προκηρύχθηκε μια υποτροφία για τη Γερμανία, εδήλωσε και αυτό. Ε, δεν θυμάμαι αν γινόταν με επιλογή, με διαγωνισμό κάπω κτλ. Αλλά δήλωσε και αυτό ότι θέλει να πάει στη Γερμανία και βγήκε πρώτο στην επιλογή τη ομάδα των καθηγητών που θα επέλεγαν τον φοιτητή, τον πτυχιούχο. Επέλεξαν λοιπόν τον Χατζηδάκη, πήγε στη Γερμανία, έμαθε άπτεστα τα γερμανικά και γύρισε και με την πάροδο των χρόνων βέβαια έγινε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε τώρα και ένα ενδιαφέρον περιστατικό. Ε, ο Χατζηδάκη, σα είπα, είναι γνωστό υπ' αυτή την ιδιότητα πανευρωπαϊκά. Όμω, συνέβη και κάτι άλλο που δεν είναι τόσο γνωστό. Τα χρόνια που ο Χατζηδάκης ασκούσε την επιστήμη αυτή στην Αθήνα, γίνανε δύο-τρει επαναστάσεις στην Κρήτη. Κάθε φορά και σε κάθε επανάσταση, ο Χατζιδάκης παρατούσε την, την επιστήμη του, την έδρα στο Πανεπιστήμιο και πήγαινε στην Κρήτη, κατατασσόταν σε κάποιες από τις ανταρτικές μονάδες αυτές, δυνάμεις και πολεμούσε. Βέβαια αυτέ οι παραστάσει κατέληγαν πάντα με πολλού νεκρού, πολλού ε, κρεμασμένους, κρεμασμένου, πολλού τιμωρημένου κτλ. Ε, από του Τούρκου. Αυτό επέζησε από όλε αυτέ τι επαναστάσει. Τελευταία φορά ήταν στον πόλεμο του 1897 που τελείωσε. Προσέξτε τώρα κάτι. Που τελείωσε αυτό ο πόλεμο με την μετάβαση του στόλου των συμμάχων στην Κρήτη, ούτω ώστε να διασφαλιστεί η ηρεμία στο νησί, η πάυση των πολεμικών επιχειρήσεων υπό την επί του Σουλτάνου βέβαια, γιατί ήταν τουρκικό έδαφος, οθωμανικό έδαφος, αλλά με την εγγύηση των μεγάλων δυνάμεων. Κάποια στιγμή λοιπόν ένα Ιταλικό πολεμικό πλοίο, από αυτά που συμμετείχαν στο στόλο αυτόν που είχε σπεύσει εκεί, πλησίασε τις ακτές και ο Ιταλός, ο Ιταλός πλοίαρχος ζήτησε την άδεια από την ανταρτική ομάδα που, που ήταν στο σημείο αυτό. Ζήτησε να μιλήσει με τον αρχηγό, ας πούμε, τη ανταρτική αυτή ομάδα για να πάρει άδεια να, να, να αποβιβαστεί στο νησί, να αποβιβαστεί ο στόλο αυτό, το μικρό κομμάτι αυτό, και να πάρουν εφόδια και νερά και τέτοια για το πλοίο. Αρχηγό τη Ανταρκτική αυτή ομάδα ήταν ο Χατζηδάκη. Κατεβαίνει λοιπόν ο πλοίαρχο ο Ιταλό, συναντήθηκε, του, του φέραν μπροστά τον αρχηγό, α πούμε, του Χατζηδάκη, και έπιασε να μιλάει, και πολύ σύντομα είδε αμέσω ότι μιλάει άπτε γερμανικά ο χωρικό αυτό, όσο φαίνεται, και συμπτωματικά μιλούσε άπτε στα γερμανικά και ο πλήρχο, ο Ιταλό. Και άρχισαν να μιλάνε στα γερμανικά. Ε, του είπε ο Χατζηδάκη ότι εμεί δεν θα, γι' αυτό δεν παραδεινόμαστε. Να τα χωράφια μα, να τα ζώα μα, να έχουμε τροφέ, ζωοτροφέ, ζω, ζω, αυτά εκείνα. Και πάνω στην κουβέντα λοιπόν, του λέει ο, ο Ιταλός, Ιταλό, λέει: Σή, είστε εδώ από το χωρί. Ναι, λέει, από εδώ είμαι από την περιοχή και τα λοιπά. Δικά μα είναι αυτά και ξέρω εγώ. Και λέει: Ασχολείστε, λέει, μόνο με τα χωράφια. Του λέει ο Ιταλό. Δηλαδή, σαν φιλική κουβέντα. Μα και οι Άγγλοι δεν ήρθαν για πόλεμο εκεί πέρα. Αντιθέτω ήρθαν ω διαμεσολαβητέ. Ε, ασχολείστε, λέει, μόνο με τα χωράφια κτλ. Όχι, λέει, εγώ κάνω και άλλη δουλειά. Λέει: Τι δουλειά κάνετε. Λέει: Είμαι καθηγητή, λέει, ε, τη γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Παρξενεύεται ο Ιταλό ο πλήρω και του λέει: Εκεί πέρα, λέει, στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, υπάρχει ένα συνώνυμό σα σπουδαίο γλωσσολόγο και φτάνει και ένα και τα άλλα. Και του είπε, λέει, Εγώ είμαι λίγο σπουδαίο γλωσσολόγο κτλ. Και, και έμεινε, λέει, κατά τα θρυλούμενα, έμεινε στήλη άλατο ο Ιταλό που δεν περίμενε, α πούμε, ένα πολεμιστή Αντάρτη να έχει παρατήσει το πανεπιστήμιο, να είναι αυτό ο ίδιο και να πολεμάει για την πατρίδα του. Και ευτυχώ βέβαια είχαν λήξει τα γεγονότα και παίζεσαι. Τέλο πάντων, γιατί θυμήθηκα του Χατζηδάκη τώρα. Υπήρχαν δύο Γερμανοί, δύο Ευρωπαίοι γλωσσολόγοι, Άγγλοι, Γουίτνι και Τζόλι, οι, οποίοι είχαν πει κάτι πολύ σημαντικά πράγματα. Έψαξα να βρω το πρωτότυπο σε αυτά τα που έχω εγώ στη βιβλιοθήκη και τα λοιπά. Δεν το βρήκα. Τέλο πάντων, τώρα δεν το έχω, το έχω, και μέσα στο χαμό των μεγάλων των χιλιάδων βιβλίων. Δεν το βρήκα. Τέλο πάντων. Βρήκα όμω τι. Βρήκα αυτό εδώ πέρα που θα δούμε τώρα. Για να το δούμε. Βρήκα αυτό το παμπάλιο βιβλίο το οποίο είναι αγραγνώμα τη συγκριτική γλώσσα κτλ. Το οποίο όμω είναι. Ε, Μετάφραση αυτών των μεγάλων γλωσσολόγων, του Γουίτιν και του Τζόλι, από τον Χατζηδάκη. Του 1800 τόσο, βιβλίο Παμπάλιο δηλαδή. Το οποίο, α πάρουμε την εικόνα, το οποίο βιβλίο αυτό. Το είχα το, 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 εδώ μέσα γιατί αυτά σκορπίζουν κιόλα. Τέλο πάντων. Ε, αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι μια εξαιρετική μετάφραση των γλωσσολόγων αυτών που δεν μπόρεσα να βρω το, τα βιβλία, το, το βιβλίο του. Και σε ένα σημείο λέει κάτι το οποίο είναι σημαντικό για αυτό που συζητάμε τώρα. Ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα από αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο μεταφραστής τώρα, ο καθηγητής ο Χατζηδάκης, αλλά όμω παρατηρητών και τούτο, ότι υπάρχει και κεντρομόλος δύναμη συνέχουσα και συγκρατούσα τα σλοιπάς δυνάμεις. Η δύναμη δε αυτή ουδέν άλλο είναι η, η ανάγκη της ανακοινώσεω. Προσέξτε σας παρακαλώ τώρα πολύ. Ο άνθρωπος δεν ζει εν το κόσμο η να εκφωνεί μονολόγου. Ομιλεί, ουχή προ ιδίαν αυτού διασκέδαση και ειδονή, αλλά όπω συνεννοηθεί μετά τον περί αυτών. Δεν θα το δε γλώσσα εκείνη, ει μόνον θα ομιλεί και θα εννοεί. Θα, θα καταλάβαινε δηλαδή. <coughs> και μετέχει με ένα λυθό ή έκαστο κτλ. Αλλά του ιώδε από του δύο αυτού μεγάλου γλωσσολόγου και το Χατζηδάκι που το μετέφρασε κτλ. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν ζει εν το κόσμο ή να εκφωνεί μονολόγους. Λέει λοιπόν, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ας πάρουμε την εικόνα βέβαια, λέει λοιπόν αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ακριβώς η γλώσσα είναι ένας μηχανισμός κατανόησης. Και δεν αρκεί δηλαδή να υπάρχει μια γλώσσα, αλλά πρέπει να την κατανοούμε. Δηλαδή ας πούμε ότι είναι μια σκέψη, του Χατζηδάκη, ο οποίο βέβαια δεν είχε αναμειχθεί στα θέματα αυτά που συζητάμε άμεσα, τη μετάφραση α πούμε εκκλησιαστικών κειμένων, λειτουργικών, κηρυκτικών κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ σοβαρή και αξιοπρόσεκτη άποψη. Και κοιτάξτε τώρα, χρόνια μετά, χρόνια μετά, ποιο το είπε αυτό ξανά, Δημιουργήθηκε. Δεν θα το πούμε τώρα, θα το πούμε σε λίγο, αλλά έτσι προεξαγγελτικά που λέμε στα αρχαία. Χρόνια μετά, τον Χατζηδάκη, 100 χρόνια μετά, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο αείμνηστος Χριστόδουλος, σε ένα άρθρο του, θα επανέλθουμε στο Χριστόδουλο, θα σας πω γιατί. Σας το θυμίζω λοιπόν, αν και είναι πρόσφατη ε, η αρχιερουσίνη, για δείτε τον, είναι αυτός, αλλά ας πάρουμε την εικόνα. <χω> και είπε, είπε, να δούμε και την επόμενη, είπε σε ένα δημοσίευμα όταν ακόμα ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος, η περιοχή της Δημητριάδος είναι ο Βόλος, του Σεβασμιωτάτου λοιπόν Μητροπολίτου Δημητριάδος κυρίου Χριστοδούλου, δηλαδή αρκετά πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος, είπε σε ένα μεγάλο άρθρο εκτεταμένο, από το οποίο όμως εμεί θα πάρουμε μόνο ένα κομματάκι γιατί είναι και μεγάλο, αυτό που θα δείτε τώρα στην επόμενη εικόνα, γι' αυτό και ανέκαθεν η Εκκλησία την είδε σαν με, την γλώσσα, εννοεί, εννοείται μιλάει για τη γλώσσα. Γι' αυτό και ανέκαθεν η Εκκλησία την είδε σαν μέσο, σαν εκφραστικό όργανο, σαν στοιχείο τη επικοινωνία του με του πιστού. Αυτό σημαίνει πω όταν η γλώσσα πάυσει να επιτελεί τον προορισμό τη, γίνεται ένα άχρηστο σκεύο που μόνο παραδοσιακή και ιστορική αξία μπορεί να έχει. Σε αυτό θα επανέλθουμε, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή τότε. Απλώ κάναμε τώρα ένα άλλο με 100 χρόνο για να δείτε μόνο αυτό. Ε, Πώ ας πούμε, η άποψη των Βουίτνεϊ και Τζόλι πριν 120 χρόνια, με τη μετάφραση βέβαια του, του Χατζηδάκη, επαναλήφθηκε 100 χρόνια μετά από τον Χριστόδουλο και προκλήθηκε ένα θέμα σχετικό με αυτό, το οποίο θα το πούμε βέβαια, γυρνώντας σε αυτό ακριβώς το θέμα. Και, για να, και ψάχνοντας κάτι άλλο, κάτι άλλο, ε, για μια άλλη ομιλία, άσχετο με το θέμα αυτό, αλλά τι είδα, και να σας καταστήσω κοινούνους. Ότι δεν είναι τόσο αγνωστή σε αντίθεση με αυτό που ας πούμε επικαλείται η μία πλευρά, μα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τα εκκλησιαστικά κείμενα, δεν το ένα, δεν το άλλο. Υπήρχε, επαναλαμβάνω, άσχετο πρόσωπο με το θέμα, αλλά πολύ σημαντικό με τη, για τη γλώσσα. Ε, θα ξέρετε βέβαια, θα ξέρετε βέβαια, έστω και σαν άκουσμα, τον Όσιο Νίκονα τον μετανοείται. Αυτός ο Νίκον λοιπόν ήταν ένας ιεροκήρυκας, πολύ πολύ παλιός, ο οποίος ασκούσε κηρυκτικό έργο, ενώ ο ιεροκήρυκας όχι όπως ξέρουμε σήμερα, α, ας το πω πλανόδιος, δηλαδή γυρνούσε όλη την Πελοπόννησο, γυρνούσε όλη την Πελοπόννησο και κήρυτε. Αλλά στο κήρυγμα του παρενέβαλε πολύ πολύ συχνά, τελείωνε πάντα με αυτό βέβαια, αλλά το παρενέβαλε και πολύ συχνά, το μετανοείτε. Μετανοείται, μετανοείται. Το έλεγε από εδώ, το έλεγε από εκεί, το έλεγε παραπέρα μέρα νύχτα καλούσε τους χριστιανούς, τους πιστούς σε μετάνοια, Ούτω ώστε του βγάλαν το. Δηλαδή και σήμερα, αν αναζητήσετε σε κάποιο ε, μηχανισμό, α πούμε, αναζήτηση και και, λοιπά, ε, και βάλετε μόνο νίκον, θα σα βγάλει 100 τέτοια, 100 πρόσωπα. Αν βάλετε όμω νίκον, ο μετανοείτε πιθανολογώ ότι θα σα βγάλει αυτό που σα λέω, γιατί τον, πλέον το προσωνύμιο ότι είναι αυτό. Και νομίζω στη Σπάρτη, στη Σπάρτη τιμάται ω πολιούχο και νομίζω και νομίζω ο, ο ναός <coughs> που είναι από του, είναι ο ναός του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτη. Δηλαδή σαν κύριο όνομα έμεινε το μετανοείται. Ε, αυτός ήταν ο Νίκονος Μετανοήτη. Φεύγουμε από τον Νίκονο του Μετανοήτη προς στιγμή και πάμε στα χρόνια μας, όπου υπήρχε ένας ιστορικός στην Ελλάδα, εξαιρετικός, εξαιρετικός ο οποίος διέτέλεσε ένα φεγγάρι και πρωθυπουργός της χώρας, αλλά μην εμπλακούμε τώρα και με αυτό, ε, Αυτό ο εξαιρετικό ιστορικό ήταν ο Σπύρο Λάμπρο. Στο επίθετο, όχι Σπύρο Λάμπρου. Σπύρο Λάμπρο ήταν το επίθετό του. Και ίσω καμιά φορά παρασύρεται κανεί στα Γιάννενα. Αυτό ήταν από του Καλαρίτε, ένα χωριό των Ιωαννίνων. Στα Γιάννενα υπάρχει μια κεντρική οδό που λέγεται δό Σπύρου Λάμπρου. Ε, και θα μπορούσε να επίθετο να είναι Λάμπρου, αλλά αυτό ήταν Λάμπρος αυτού. Μου. Λοιπόν, ο Σπύρος Λάμπρος λοιπόν κάποια στιγμή, συνεργαζόμενο με κάποιον μοναχό στο Κουτλουμούσι, εδώ στο, στο άγιο Άγιον ε, ερεύνησε και βρήκε με τη συνεργασία βέβαια του μοναχού αυτού, βρήκε κάποια κείμενα του, του... του Νίκονος του Μετανοείτε. Και, δια, από... από σα λέω άλλη, άλλη υποχρέωση είχα κάπου αλλού να μιλήσω, διαβάζοντας λοιπόν τα κείμενα του Νίκονος του, του... του, του, του και την άλλη αυτή δουλειά, είδα γραμμένα προπολών πολλών εκατονταετιών, είδα ότι είναι απολύτως κατανοητά. Με ενδεχόμενο μια λέξη, ξέρω εγώ, δύο λέξεις που μπορεί μια και τις δύο λέξεις να μας ξεφεύγουν και στα νέα ελληνικά. Δηλαδή σε ένα μεγάλο κείμενο τη καθομιλουμένης μπορεί κάποια λέξη να δεν ξέρει κανείς. Ε, δεν, δεν, συμβαίνει και τίποτα διαφορετικό. Όσο, θα το δούμε τώρα με τα μάτια μας αυτό. Ο Σπύρος Λάμπρος λοιπόν τι έκανε. Χιλιάδες χιλιάδων μελέτες που έκανε, ιστορικές, τις μάζεψε και, και, και εξέδιδε ένα περιοδικό. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι ο Νίκο, ο Άγιο. Ανάτο, αυτό που σα λέω έτσι είναι και καταγεγραμμένο και στην επίσημη. Λοιπόν, ο Άγιο Νίκον ο μετανοείται. Βλέπετε, στο, 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 αυτό εικόνα, στο δεξί μέρο, όπω βλέπουμε εμεί, τη εικόνα Νίκον ο μετανοείται. Ε, να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Αυτός λοιπόν είναι ο Σπύρος Λάμπρος, ένας εξαιρετικός ιστορικός, ο οποίος εξέδιδε αυτό που θα δείτε τώρα, στην επόμενη εννοώ, λοιπόν, νέος ελληνομνήμων, τριμηνιαίων περιοδικών σύγγραμμα, συνταγμένο ε, συντεταγμένων και εκδεδόμενων, ο Σπύριδωνος Λάμπρος δηλαδή, κτλ. Αθήνησιν, 1902, 6, 1906 στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτά τα, ας πάρουμε την εικόνα, Αυτά όλα τα περιοδικά που εξεδίδοντο, ε, τελικά δέθηκαν σε τόμου, από εκείνα τα χρόνια βέβαια. Αυτό είναι ο τόμο 3-4, δηλαδή αν ποτέ πέσουν στα χέρια σα αυτά τα περιοδικά. Ε, και αν θελήσετε να κάνετε ποτέ κάποια μελέτη για το Σπύρο Λάμπρου ή για τα ιστορικά αυτού δημοσιεύματα, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη σειρά του Σπύρο Λάμπρου, την οποία ολόκληρη την έχω στο γραφείο μου. Δηλαδή, αν κανεί θέλει να δει κάτι, να αντιγράψει, να φωτοτυπήσει κτλ που κάνει αυτή ενδιαφέρεται γι' αυτό, πάρα πολλέ φορέ το κάνει. Αυτό, αυτό λοιπόν και μια μεγάλη σειρά. Αυτό λοιπόν είναι το, 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 το ο τόμο εκείνο, όπου βρήκα κάτι το οποίο νομίζω είναι χαρακτηριστικό γι' αυτό που, που λέμε τώρα. Δηλαδή, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ναι. Αυτή, να, να το βλέπετε. Βίο Νίκονο του μετανοείται. Λοιπόν. Και ας πάρουμε αυτή την εικόνα και τι θέλω τώρα να σας δείξω για να καταλάβετε στην πράξη τώρα αυτό που λέω πολλές φορές δεν είναι κατανόητα όπως φέρονται τα κείμενα τα εκκλησιαστικά και αυτό είναι ένα παμπάλιο. Ε, παμπάλιο όχι αυτό το βιβλίο, αυτό είναι μόνο 130 ετών, ε, αυτό είναι μόνο 120 ετών το βιβλίο, δεν είναι παμπάλιο. Αλλά παμπάλιο είναι αυτό που θα δούμε τώρα, το κείμενο, όπου θα δείτε το εξή. Να σας πω πρώτα και θα μου πείτε να το, κατα... θα το καταλάβετε έτσι που σας το λέω ευκολότατα. Κάποια φορά ο Νίκονο μετανοείται ταξίδευε για να κηρύξει με αυτόν τον τρόπο που σας προπεριέγραψα τον λόγο του Θεού. Ταξίδευε με ένα πλοίο. Σε αυτό το πλοίο, με αυτό το πλοίο ταξίδευαν <coughs> και πεντέξι απαταιώνε. Αυτοί οι απατεώνες θεώρησαν ότι ένα σακούλι που είχε κρυμμένο κάτω από το ράσο του ο Νίκονο μετά, το, το, εντόπισαν βέβαια το σακούλι αυτό, θεώρησαν ότι φύλαγε το γλωσσόκομο που λέγανε στα παλιά, στη βιβλική αυτή, το, ας πούμε το πορτοφόλι του ή το, το σακούλι αυτό ήταν τα λεφτά του για το ταξίδι. Και ποιο ξέρει αν πίστευαν και λύρες και τέτοια και εκείνα. Και περιγράφεται λοιπόν το περιστατικό ότι σχεδίασαν αυτοί να τον σκοτώσουν, να τον ρίξουν στη θάλασσα τον Νίκονα, αφού πρώτα βέβαια πάρουν το, το σακούλι αυτό με τα χρυσά, με τα, με, με τα χρήματα, τα λίρες ή ό,τι ήταν. Όσο ο κατάλαβε τι θέλανε αυτοί και δεν είπε τίποτα, δεν είπε τίποτα ε, και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα του φαγητού. Του φαγητού. Αυτό το, το σακούλι δεν είχε χρήματα μέσα, δεν είχε τίποτα τέτοιο, είχε αλάτι, άλας. Κάποια στιγμή τρώγοντας το φαγητό, απαταιώνε και μη απαταιώνε και επιβάτε γύρω-γύρω στην κούπαστη που καθότανε, χρειάστηκε αλάτι, ζήτησαν αλάτι. Και τότε του λέει ο οποίο Νίκον διέβλεψε τι έχουν στο μυαλό τους, στο μυαλό του διέβλεψε και του λέει. Έχω αλάτι εδώ, δεν είναι αυτό που νομίζατε. Στο σακούλι έχω αλάτι. Και βγάζει το αλάτι, α πούμε, και του δίνει. Αυτό τώρα, το απλό. Αυτή η απλή ιστορία, η οποία κάπω προσυδειάζει με μια άλλη μορφή τη γραμματεία τη εκκλησιαστική, κάπω του λεγόμενους βίου Αγίων. Αυτό λοιπόν όμω, επειδή είναι τόσο παλιό, παλιότερο βέβαια από του βίου των Αγίων του γνωστού, λοιπόν, για κοιτάξτε τώρα. Λοιπόν. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα από εκεί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, σας είπα την ιστορία. Για να δούμε τώρα. Την καταλαβαίνουμε χωρί πολλές, πολλή βοήθεια. Αλλά ακόλουθον ει τι είμαι και τα το πλοίο τούτο τερατουργηθέντα προθύνει τι φιλοθέσει. Έτσι. Λοιπόν, λογικό είναι να, 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 στου φιλόθεου να, να εξηγήσουμε και αυτά που γίνανε τα θαύματα στο πλοίο. Λοιπόν, εφιλοχρημάτων ή του πλοίου εκείνου πλωτήρε. Πλωτήρα είναι αυτό ο οποίο πλέει στη θάλασσα και μάλιστα. Ε, για ένα λεπτό να την πάρουμε την εικόνα για ένα λεπτό και σας έλεγα το ένα φέρνει άλλο τώρα για τον Παπαδιαμάντη που κινδυνεύουμε πια να μην καταλαβαίνουν οι νεότεροι τουλάχιστον ούτε τον Παπαδιαμάντη αυτή τη λέξη ακριβώς σε ένα από τα διηγήματα του λέει ο Τάδε Αλιέας πτωχός ο Αλιέας ήθελε να διαπερουθεί από το ένα νησί στο άλλο και παρέλαβε συμπλωτήρας τον Τάδε και τον Τάδε δηλαδή πλωτήρα είναι αυτός που play και συμπλωτήρι συνάδελφο. Πλέον μαζί και οι δυο. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τι λέει ο Νίκονο μετανοείτε και αν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν. Λοιπόν. Ήταν φιλοχρήματοι λοιπόν κάποιοι από του επιβάτε του πλοίου και διευθύνοντο, επηρεάζοντο από, το, από τον διάβολο τη φυλαργυρία. Ε, και ω γυμνήτη κεφαλή, το του λαού χωρί προσπάθησαν να παρανοήσουν Α, γι' αυτό λοιπόν, χωρί να το σκεφτούν καθόλου, έρεπαν στα να ψευδορκούν, στα να σκοτώνουν ανδροφονίε και λοιπέ κακέ πράξει αθεμιτουργία. Ε, αυτούς τους αθλίους, ναι, οδηγούμε σε αθλειότητα. Αλλά βλέπω, αλλά βλέπε, πώς, ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, για να το δούμε από, τώρα βλέπω και είναι λίγο μικρά τα γράμματα, αλλά να σας το πω εγώ από εδώ. Τι έγινε τώρα με αυτούς εδώ. Αλλά ώρα, Α το πάρουμε, ας το πάρουμε να μην τυρανιέστε εκεί πέρα, γιατί δεν φαντάζεστε ότι θα είναι τόσο μικρά. Αλλά κοίταξε πώ είναι ο Όσιο και σιωπόσα και φθενγωμένη παρένεση, αλλά πώ τα κατάφερε χωρί να μιλάει, αλλά και με το νου του, και όπω πάντα σοφέ επινίε με τύρχετο και προσωτηρία ανεπανύγε, του ανθρώπου λοιπόν εννοεί, του βάθου των κακών εξαιρούμενο, αρπάζοντά του έξω από την κακία. Επειδή γάρ πολύ είναι ώρα την μοχθηρία και την σκαιότητα εκείνη. «υποκαθυμένη το διορατικό του πνεύματος οφθαλμό, επειδή καταλάβαινε τη σκληρότητα αυτών ε, με το διορατικό του μάτι. Κοιτάξτε τώρα, το διορατικό του πνεύματος οφθαλμό. Όλε οι λέξει μέχρι τώρα είναι και τη νέα ελληνική. Δεν λέμε διορατικό άνθρωπο. Το πνεύμα το μάτι, ο φθαλμός, ο το του μάτι, οφθαλμός, οφθαλμίατρος. Το διορατικό του πνεύματο οφθαλμό. Άλλα απόδεσμον την αφέρειν, το εαυτού μανδύα, αλλά τι λοιπόν έφερνε κάτω κουβαλούσε κάτω από το βράσο του ον εκείνη πλήν ενό, σφόδρα της αληθείας αποπλανόμενη και χρυσόν είναι υποτοπάσαντες ε, Αυτή λοιπόν της αληθείας αποπλανόμενη ε, 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 ξεγελώντα ω προς την αλήθεια του πράγματος και νομίζοντας ότι είναι χρυσάφι και τα λοιπά έρμενοι να, να αρπάξουν το πράγμα σχεδιάσα. λοιπόν και ευθύ πόνον ήρξαντο το οδύνην και τίκτην ανομία. <χει> Ακούστε μια φράση τώρα. Και εκείνη. Ε, και ευθύ πόνον ήρξαν το οδύνην και τίκτην ανομία. Αυτοί λοιπόν άρχισαν να πονούνε. το του παραμοιάζει με την εγκυμοσύνη. Άρχισαν να κοπιάζουν για να γεννήσουν την παρανομία. Δηλαδή βάλαν το μυαλό τους, κοιτάξτε τώρα το σχήμα, βάλαν το μυαλό τους να δουλεύει για να κάνουν το κακό. Πώς δηλαδή θα αρπάξουν ε, τις, τις λύρες του, του, οσίου. Λοιπόν, και πόνον ήρξαν το οδύνην. Προσέξτε κάτι τώρα. Πόν, και πόνον ήρξαν το οδύνην και άρχισαν να κοπιάζουν. Πόνος είναι ο κόπος στη γλώσσα αυτήν ίδια λέξη με σήμερα, αλλά είναι στην κατηγορία των λέξεων που έχουν αλλάξει νόημα. Γιατί, προσέξτε κάτι τώρα, τι γίνεται με τη γλώσσα αυτή και τις λέξεις αυτές. Πόνος, στα αρχαία, σημαίνει κόπος. Όπως το λέει εδώ, άρχισε αυτοί να κοπιάζουν. Μόχθος, μόχθος, σημαίνει κόπος πάλι. Αυτός δηλαδή μοχθεί. Αυτός μοχθεί. Όμως, όμως, τι σήμαιναν αυτές οι λέξεις λοιπόν. Πόνος λοιπόν, πονηρός λοιπόν ήταν αυτός που κουραζότανε. Μοχθηρός ήταν αυτός που κουραζόταν ακόμα πιο πολύ για να ζήσει, για να επιβιώσει. Όμως ακριβώς λόγω του ότι ήταν σε μια τάξη πάρα πάρα πολύ φτωχή, αγράμματη κτλ, εξετρέποντο σχεδόν μόνιμα σε παρανομίες, για να, όπως και αυτοί εδώ πέρα. Και αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι, ακριβώς. Με την πάροδο λοιπόν των χρόνων και τελικώ των αιώνων, οι λέξει πονηρό και μοχθήρο, δηλαδή θα πει άνθρωπο που κουράζεται, κατέντησαν να σημαίνουν απαταιώνα. Ακριβώ γι' αυτό. Εδώ όμω είναι η προηγούμενη φάση, όπου πόνος και κόπο και πονηρό και μοχθήρο είναι αυτό που κουράζεται στη δουλειά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αυτό λοιπόν το πράγμα <κυκυκυκυκύ> έκαναν. Και ευθύ. Ναι. Και η βουλή είναι και η βουλή ήταν, η βουλή ποια είναι. Σήμερα δεν το λέμε βουλή, το λέμε βούληση. Ποια ήταν η θέλησή του λοιπόν αυτών των ανθρώπων, και ο ε, και συγγνώμη. Και η βουλή είναι ώστε τον Άγιον καταποντώσε, Σήμερα δεν λέμε καταποντίζω, ακόμα και αυτέ οι λέξει. Εδώ είναι βέβαια το, από το ασυνέρετο. Καταποντόω σημαίνει ρίχνω στον πόντο. Πόντο είναι η θάλασσα. Ρίχνος στον πόντο. Δεν λέμε σήμερα υπερπόντια ταξίδια, υπερπόντιε πτήσει από εδώ στην Αμερική των αεροπλάνων, υπερπόντιε πάνω από, το, από, τη θάλασσα. Λοιπόν, ώστε <coughs> τον Άγιον καταποντόσε να ρίξουν τον Άγιο αυτόν στη θάλασσα και των νομιζόμενων χρυσίων κέρδος ίδιον θέσθε. Και αυτό που φαίνεται να είναι χρυσάφι να, να γίνει δικό τους κέρδος. Έτσι. Και το νομιζόμενο χρυσόν είναι. Χρυ, βλέπετε λοιπόν χρυσίον είναι. Ε το νομιζόμενο. Σήμερα δεν λέμε νομίζω έτσι είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να πέφτω και έξω. Αλλά νομίζω έτσι είναι το πράγμα λέμε. Λοιπόν. Αλλά εψεύσθησαν τη επιβουλής οι μάταιοι. Αλλά όμως δεν τους βγήκε αυτό το οποίο θέλαν να κάνουν. Επί γαρ η ώρα του Αρίστου και προς το φαγί να πρώτερον και επειδή είχε φτάσει η ώρα του φαγητού, σα έλεγα και την άλλη φορά, Άριστον ήταν το φαγητό γύρω από τις 11-12 που το λέγανε μετά, τώρα δεν ακούγεται η λέξη, που το λέγανε δεκατιανό τα, τα νεότερα χρόνια. Αυτό ήταν Άριστον και σε παλιό σύγγραμμα έγραφε και η ναυτική αυτοί, αριστεύσαντες, είχαν μπερδευτεί οι μεταφραστές, πλην ενό ενός Εμμανουήλ Λικούδη, ο οποίο ήταν αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού και φιλόλογο, και το βρήκε αυτό τι ήταν. Δηλαδή, ε, αριστεύσαντε τα οποία αφού φάγανε οι ναυτικοί, ξεκίνησαν ή διέκοψαν το ταξίδι του για να φάνε. Λοιπόν. Λοιπόν. λοιπόν επί γάρη ώρα του αρίστου και προς το φαγί να και αφού απεφάσισαν να πάνε να φάνε, ως ήρξαν το ήδη των παρακειμένων με τα λαμβάνην, Αφού λοιπόν άρχισαν να ψιλοτρώνε από τα, αυτά που απλώσαν εκεί μπροστά του. Λοιπόν, εις και ο Όσιος, μεταξύ δε αυτών όντας και ο Όσιος Νίκων, η σκηνή νεστίαση συγκατακληθής, αφού κάθισε μαζί τους στο κοινό αυτό τραπέζι, στην κουβέρτα του πλοίου δηλαδή, στο κατάστρωμα, χρία σάλατος εντωμεταξύ νομίζω ούτε καν χρειασάλα χρία του εντωμεταξύ γενωμένη, λύσα, λύσα, εποφθαλμή πάντων των απόδεσμων, λύσα, εποφθαλμή πάντων των απόδεσμων και το άλλα εξαγαγόν, φτάνει χίλια χρόνια πριν λέξει, τι και παραπάνω, και το άλλα εξαγαγόν, προέθηκε να λέγον. Ή μην χρυσομένης κατά καιρόν αυτό, ούτω χιονόδε και αχνόδες, μίζον, εκόμιζον, κρίτηθεν. Αυτό που χρειάζεται εσείς, αυτό εσείς που χρειάζεστε τώρα, ανοίγοντα δηλαδή το σάκο αυτό, εγώ το κουβαλάω και το φέρνω από την Κρήτη, μέσα εδώ. Κρήτηθεν, από την Κρήτη. Ιδούον, να λοιπόν, το θρυλούμενον απειληφώτες, αυτό δηλαδή που μέσα στο μυαλό σα είχατε, το θρυλούμενον, εγκαταλείψτε το, αυτό λοιπόν που είχατε στο μυαλό σα, το, δηλαδή τη ληστεία, την κλοπή, ε, και τους περιαυτού λογισμούς απορρίψατε και τη σκέψη σας γύρω από αυτό που σχολιάζετε να κάνετε πετάξτε το έξω από το μυαλό σας Ιδέ τούτο οσίκουσαν και το αλαθίτο του οσίου ως περί πληγέντες φόβου πλήρης εγένοντο και από το αλάθητο λοιπόν του οσίου κατατρόμαξαν γέμισαν δηλαδή φόβου πλήρης εγένοντο γέμισαν φόβο δηλαδή και με στην ήχον την καρδία και άρχισε η καρδιά τους από το φόβο τους ήταν και πρινείς πεσόντες θυμάστε όλας στην Ενιάδα ε, πριν όταν βρήκαν τα πλοία που γυρνούσαν όταν, στην, στην Ενιάδα κάτι αντίστοιχο τους, τους Ιλιάδους κτλ ε, Πριν, σε, μεγάλο, σε, μια, σε ένα μεγάλο πριν πρινείς Πίπτει ο κυβερνήτη και κυλινδείτε χαμέ. Από την Ενιάδα. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα. Ε, Ακριβώ το ίδιο και τα λοιπά. Ήταν και πριν ει και αφού πέσαν στα γόνατα, συγγνώμη, εξητούν το εφή ήμαρτων. Συζητούσαν συγγνώμη για αυτά τα οποία αμάρτησαν. Και ώρα μου το, 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 το ανεξήκαγων και συνεχίζει η μετάφραση αυτή από τον ε, και ήταν τόσο ανεξήκακο ο Όσιο που δεν ζήτησε καμία πα, περαιτέρω ας πούμε, μεταχείριση αυτών από τον πλοίαρχο και από το προσωπικό του πλοίου. Και κατά του διήγηση αυτή. Το θέμα δεν είναι όμω αν μετενόησαν αυτοί και γύρισαν στον δρόμο του Θεού. Το θέμα είναι ότι αυτό που πολεμάω να σα πω και φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε πια, ότι δεν είναι τόσο απρόσιτη η εκκλησιαστική γραμματεία. Όσοι όσοι λοιπόν, όση λοιπόν Έχουνε. Καλόπιστα. Γιατί πολλέ φορέ σα έχω πει εγώ, γι' αυτό πάντα μιλάω με τόση κατανόηση, με τόση επίοικια για όλου του ανθρώπου, για όποια γνώμη και να έχουν. Γιατί, παρένθεση είναι αυτό βέβαια, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να έχει κανεί τώρα τόμου ολόκληρου του βίου του Σιού Νίκονο και οποιοδήποτε άλλο και τα συγγράμματα του Σπύρου Λάμπρου τα παλιά και όλα αυτά. Εντάξει. Απλώ όμω, α είμαστε κάπω μετριοπαθεί στι απόψει μα. Και δεν είναι αυτό που λέμε άλλο λάθο οι προοδευτικοί και οι συντηρητικοί θέλουν αυτό και οι συντηρητικοί θέλουν τ' άλλο, ούτε για συντηρητισμού πρόκειται, ούτε περί προοδευτικών, ούτε τίποτα. Είναι ένα καθαρά τεχνικό θέμα όσον αφορά τη γλώσσα, όσον αφορά τώρα την πίστη, την πίστη, γιατί υπάρχει μια άλλη άποψη, φυσικά θα την πούμε και αυτήν, ότι ο ρόλο, αλλά μην την πούμε τώρα με αυτή τη στιγμή, ο ρόλος της γλώσσας έχει να κάνει και με την πίστη, την μετάδοση δηλαδή, άλλων νοημάτων, πέραν των γραπτών. Θα το δούμε όμως μετά αυτό. Λοιπόν, ε, όπως και των χρόνων αρκετά παλιότερα από τώρα, δηλαδή ας το πούμε εντός εισαγωγικών, λειτουργικό σύγγραμμα. Δείτε ένα βιβλίο. Ε, αυτό ας το αφήσουμε, όπως και το επόμενο, και το επόμενο, αυτό εδώ πέρα δηλαδή, και ας δούμε αυτό, για να κερδίζουμε λίγο χρόνο. Ε, το προηγούμενο που είπα, του τεχνικού μα παρεκάλεσαν να το ξεπεράσουμε, είναι άλλη μια δίγηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα του. Ο Σιούν Οίκονο, που σα είπα μου χρειάστηκε κάπου αλλού, αλλά για να μην χάσουμε τώρα χρόνο, νομίζω καταλάβατε το πνεύμα ε, του παραδείγματο. Εδώ βλέπετε στην Κέρκυρα, ε, παμπάλια έκδοση τη κατήχηση, χριστιανική κατήχηση και λειτουργική, Ορθοδόξου Καθολική και Ανατολική Εκκλησία. Και εντελώ, προ παράδειγμα. Δηλαδή, μόνο μια σελίδα. Δείτε την επόμενη σελίδα. Την επόμενη σελίδα. Αν την έχουμε, με μήπω δεν την έχουμε, για να δούμε ποια είναι η επόμενη εικόνα. Α, ναι. Εισαγωγή στην Ορθόδοξον Κατήχηση. Προκαταρκτική ιδέα. Ερώτηση. Τι εστίνο Ορθόδοξο Κατήχηση. Ορθόδοξο Κατήχηση. Διδασκαλία τη Ορθόδοξου Χριστιανική Πίστη. Παραδιδόμενη εκάστο χριστιανό. Προσεβαρέστηση του το Θεό και σωτηρία ψυχή. Τι σημαίνει η λέξη κατήχηση και τα λοιπά. Δεν σα φαίνεται ότι είναι αυτά που μιλάμε τώρα ακριβώ. Κατώ, κατώ πόσα χρόνια ξέχασα να δω, αλλά δεν πειράζει. Πάντω είναι πάνω από 120 χρόνια αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Α την πάρουμε την εικόνα. Καταλαβαίνετε πάντω τι θέλω να πω. Δηλαδή, δηλαδή ήδη, ήδη το πρόβλημα κατά κάποιον τρόπο είναι λυμένο εκ των πραγμάτων και θα δούμε μετά όμω γιατί έρχεται και επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται. Ε, ερχόμενοι τώρα στα νεότερα χρόνια, για να φτάσουμε κάπως και στα ευαγγελικά, ε, τα οποία είναι μια ιστορία, ένα, ένα τμήμα τη ιστορία αυτή, όχι ευχάριστο, όταν εκ των προτέρων σα λέω απάνω σε αυτή τη συζήτηση και σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 80, σε στεκατεύτηκαν κάμπο επίση, κόντεψε, κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση. Δεν είναι ευχάριστο αυτό, αλλά. Τα λέμε όλα και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα. Στα νεότερα χρόνια λοιπόν εμφανίστηκε ένα κίνημα γενικότερο, όχι κατά ανάγκη για τα λειτουργικά βιβλία τη Εκκλησία ή όπω σα είπα τα κηρυκτικά κτλ. Ένα, για τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα κίνημα το οποίο κατά κάποιον τρόπο ή το συνέχεια τη διαμάχη αυτή τη μεγάλη του Κωδρικά με τον Κοραή, του Θεόχλητου Φαρμακίδη και τα, με τον Βάμβα και ξέρω εγώ όλα αυτά τα, τα λίγο, Εμφανίστηκε λοιπόν με επικεφαλής, Ε, Εντό εισαγωγικών βέβαια η λέξη, διότι δεν ήταν πόλεμο. Επικεφαλή ενώ γνωστότερο και προτεργάτη αυτού του κινήματο, τον Ψυχάρη. Λοιπόν, ο Γιάννη ο Ψυχάρη ήταν ένα πολύ μορφωμένο Να δούμε την επόμενη εικόνα. Ήταν ένα πολύ μορφωμένο άνθρωπο ο Ψυχάρη, ο οποίο ζώντα στο Λονδίνο, ε, αυτό μάλιστα ο Ψυχάρη. Ε, Είχε και δύο γιου. Ε, Καταρχά, πρέπει να σα πω για του δύο γιου. Ε, ε, ναι, λοιπόν, ας, τον, ας πάρουμε αυτό. Είχε δύο γιου, τον Ερνέστο και τον. και ένα άλλο όνομα που δεν το θυμάμαι. Και θα σα πω γιατί θυμάμαι πιο εύκολα τον Ερνέστο. Οι οποίοι και οι δύο είχαν κακή τύχη, πέθαναν νέοι. ένα στον πόλεμο, δηλαδή και τα λοιπά, Έχασε και τα δύο του παιδιά. Το ένα του παιδί λεγόταν Ερνέστο, που θυμάμαι. Γιατί λεγόταν Ερνέστο. Ο Ψυχάρη, και μια άγνωστη πάλι λεπτομέρεια, αυτό που σα λέω από την προσωπική ζωή των ανθρώπων αυτών, ο, ο, ο Ψυχάρη είχε νυφευθεί την κόρη του Ερνέστου Ρενάν. Και προφανώ το παιδί, το ένα είχε το όνομα του Ερνέστου Ρενάν. Ε, λοιπόν, τέλο πάντων, αυτό λοιπόν ο Ψυχάρη τράβηξε μπρο πολύ στην προσπάθειά του να επιμένει ότι πρέπει να επιβληθεί η λαϊκή γλώσσα, η λαϊκή γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα να μιλιέται αυτή, να καταργηθεί η αρχαία σε οποιαδήποτε ας πούμε, έκφανση της δημόσιας ή ιδιωτικής ζωής του κόσμου, ε, με το σκεπτικό ότι πρέπει τη γλώσσα αυτή να την καταλαβαίνει και ο, πώς έλεγε, ο παπουτσής, το, αυτό που λέμε σήμερα, τσαγκάρης, αλλά και η παπουτσή το λέμε, ο παπουτσής, ο ψαράς, και ένα-δυο άλλα επαγγέλματα ότι πρέπει να καταλαβαίνουν τη γλώσσα απολύτω την ελληνική. <coughs> Αυτό ήταν μια ακραία άποψη του ψυχάρη, την οποία άποψη γενικώ ακολούθησαν πολλοί, αλλά όχι με τόσο μεγάλη υπερβολή. Ε, και μάλιστα όταν χρόνια πριν συζητούσαμε για την δημοτική γλώσσα και την αρχαία, όχι κατά ανάγκη τα λειτουργικά κείμενα κτλ. Σας είχα πει έτσι μια γνώμη πολύ πολύ έτσι, προσωπική δική μου δηλαδή, που εγώ το γλωσσολόγος είμαι ότι τίποτα δεν είμαι από αυτά, αλλά ε, σα είχα πει τότε και το επαναλαμβάνω τώρα, γιατί δεν άλλαξα σε αυτό γνώμη τουλάχιστον, ε, το εξή ότι μια μέθοδος που ακούγεται λογική είναι να κάνουμε μια γλώσσα που να την καταλαβαίνει ο, 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 πώς το λέγει, ο ο, 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 ο τσαγκάρης, ο, ο ψαράς, έλεγε. Που ακούγεται λογικό. Και είχα εγώ ε, όπως το λέω και τώρα δηλαδή, εκφέρει μια άλλη άποψη, η οποία δεν έχει πίσω της την, τον τίτλο του γλωσσολόγου και τα λοιπά, αλλά έχει τον τίτλο ενός απλού λογικού ανθρώπου. Δεν υπάρχει μια άλλη μέθοδος να φέρουμε τον ψαρά, τον παπουτσί, τον ξέρω εγώ ποιον έλεγε, όλους αυτούς να τους φέρουμε λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα να καταλαβαίνουν με τη μόρφωση, γιατί η μόρφωση είναι και όπλο για το λαό, για όλου, να καταλαβαίνει, να μην ξεγελιάται. Μήπω δηλαδή η προσπάθεια η μεγάλη έπρεπε να γίνει προ μια άλλη κατεύθυνση, να ανυψωθεί το πνευματικό επίπεδο, το, μη, το μηδενικό τότε. Ποιο μάθανε γράμματα, σχολιά πολλά δεν υπήρχαν, πανεπιστήμια καθόλου. Ποιο μάθανε γράμματα, κανένα. Ε, ήταν λοιπόν αρκετά δύσκολο πράγματι να ανεβάσουμε τον ψαρά και τον παπουτσί το να καταλαβαίνει κάποια κείμενα, ακόμα και αυτό όπω σα είπα, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει, του, ουσίου Νίκονος, Νίκονο, του μετανοείται. Εντάξει. Εν πάση όμω περιπτώσει, σημασία λοιπόν, ιδίω αυτά τα αυτά δεν έχει. Εγώ σα φέρνω όλα τα υπόψη, θα θέτω όλα τα επιχειρήματα. Εντάξει, μπορεί εγώ να, να έχω λάθο, που, 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 και τώρα λέω αυτή την άποψη, και τώρα, η οποία μου φαίνεται. Μου φαίνεται, γιατί ο Ψυχάρης σε πολλούς λόγους του, γραπτά έγραψε πολλά κτλ. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Ψυχάρης έλεγε και, και, όχι έλεγε, ξυπονούσε ότι αυτό είναι και μια δημοκρατικότατη άποψη, δημοκρατικότατη, να είναι μέτοχη, μέτοχη όλων των γνώσεων, σε αυτή τη γλώσσα πια, και οι ψαράδες και οι παπουτσίδες. Νομίζω όμως εγώ, και το θέτω, να, σε λίγο θα μιλήσουμε και μαζί, και από ό,τι βλέπω θα πάμε και την άλλη Δευτέρα, νομίζω όμως εγώ, ακόμα δημοκρατικότερη, αφού το, το πήγαινε και εκείνο λίγο στο πολιτικό, ακόμα δημοκρατικότερη άποψη είναι, είναι να μάθει γράμματα ο κόσμο να μάθει γράμματα ο κόσμος. Τότε η γνώση είναι δύναμη. Αν λοιπόν θέλεις να δώσεις δύναμη στο λαό, τον όποιο λαό, μάθε του γράμματα, ανύψωσε το επίπεδό του. Γιατί σήμερα λέτε όλες οι εξουσίες τουλάχιστον αυτές που ξέρουμε όπως και, όπως και στη χώρα μας αδιαφορούν παντελώς για, τη, για την, ε, παιδεία, γιατί γίνεται μέσα σε κοντέινερς και σε άθλιες συνθήκες. Γιατί έχει, αυτή και ακόμα η δική μας η πατρίδα, γιατί έχει τους δασκάλους, τους δασκάλους με αυτά τα, Σπίτια δεν έχουν, τίποτα δεν έχουν. Γυρνάνε, γυρνάνε έρμεοι κάθε χρόνο και μένουν σε αντίσκηνα και σε αυτά να πούμε και στα αυτοκίνητά του. Αυτά που διαβάζετε. Γιατί ακριβώ ακριβώς, αυτή όλη η ταλαιπωρία δείχνει τη γνώμη που έχουν για την παιδεία του λαού. Οι, οι, οι κρατούντε. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτού εδώ τώρα και οι προηγούμενοι και οι παραπροηγούμενοι. Ούτε ποτέ διορθώθηκε τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι κάνοντα αυτή την παρένθεση, ενώ είναι, είναι γλωσσικό το ζήτημα, το ψυχάρι είναι και με την πολιτική. Νομίζω ότι η δημοκρατική άποψη είναι να μάθουμε γράμματα τον κόσμο και όχι να κατεβάσουμε την επιστήμη ή τη γλώσσα σε τέτοιο σημείο που να, μην καταλαβαίνουν, που να μην είναι να μην εκείνη, να, μην, να μην πια κανένα να μην μπορεί να αποτυπώσει σε μια σωστή γλώσσα την επιστήμη, τι γνώμε του κτλ. Τέλο πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση. Σα είπα λοιπόν ότι ο ψυχάρι ήταν λίγο υπερβολικό. Τον ακολούθησαν όμω με πολύ πιο μετρημένε τοποθετήσει γνωστότατοι γνωστότατη λογοτέχνη των χρόνων εκείνων, σε ένα τεράστιο κίνημα δημοτικισμού. Δείτε, α πούμε, την επόμενη εικόνα. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Να θυμίσουμε δηλαδή. Στην οποία την επόμενη εικόνα είναι ο Εμμανουήλ Ροίδη. Ξέρετε το συγγραφικό έργο του Ροίδη, ο οποίο οποίος, ο οποίος ε, έχει την εξής, το εξή παράξενο. Α πάρουμε την εικόνα. Ο Ροίδη λοιπόν ήταν φανατικό φανατικότατο υποστηρικτή τη δημοτική γλώσσα. Και μάλιστα ένα από τα πολλά του σχετικά βιβλία, εξαιρετικό, είναι αυτό που επιγράφεται είδωλα, τα είδωλα. Το οποίο αν. Αυτό, αυτό βέβαια δεν είναι τα πάνε πάλι αυτά που έχω εγώ τα πρωτότυπα, που πουλιάται στα βιβλιοπολία ω ανατύπωση. Μπορείτε να το αναζητήσετε του Ροήδη τα είδωλα. Ποιο είναι το παράξενο τώρα. Το παράξενο είναι, ενώ ήταν τόσο φανατικό υπέρ τη δημοτικής, δημοτική, έγραφε στην καθαρεύουσα έγραφε στην καθαρέβουσα. Δηλαδή όλα του τα βιβλία είναι γραμμένα στην καθαρέβουσα. Βέβαια αυτό ίσω έχει μια εξήγηση. Αυτή διδάχτηκε. Αυτή διδάχτηκε και όταν προσεχώρησε στην αντίθετη άποψη μπορούσε να ευκολύνεται παραπάνω γράφοντα στην καθαρέβουσα. Βέβαια. Όσοι είχαν αντίθετη άποψη, αντέταξαν στεναρή άμυνα και τους ονόμασαν αυτούς που Καταρχά να σα πω, αυτού που λέγανε, υπερισπιζόταν τη δημοτική, του λέγανε μαλλιαρού. Θα δούμε μετά γιατί του λέγανε μαλλιαρού, όταν φτάσουμε σε κάποιοι αυτοί με τον Παλαμά και στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, του λέγανε μαλλιαρού. Αυτού δε που επέμεναν φανατικά στο να παραμείνει η γλώσσα όπω μιλιόταν από του λογιότατου, όπω είχε μείνει από το φανάρι, από την περιοχή αυτή που μιλούσαν αυτά τα ελληνικά, αυτοί του ονόμασαν πάλι έτσι, λίγο χλεβαστικά, γλωσσαμίντορε. Οι γλωσσαμίντορε λοιπόν, οι γλωσσαμίντορε και οι μαλλιαροί. Ήδη καταλαβαίνετε, ήδη καταλαβαίνετε ότι τα πρώτα βήματα ας πούμε, αυτού του διχασμού ας πούμε, είχαν μπει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εδώ και επικεφαλή των γλωσσαμίντορων των χρόνων εκείνων ήταν ο Κόντο, ένα φιλόλογο εξαιρετικό βέβαια. Όπω και ο επόμενο που θα δούμε τώρα ο Μιστριώτη, ένα φιλόλογο εξαιρετικό. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Βέβαια, η εμφάνιση αυτή είναι των χρόνων εκείνων, των παμπάλαιων. Αυτό λοιπόν είναι ο Κωνσταντίνο Κόντο, καταγόμενο και αυτό από την Άμφιση, αλλά μπόρεσε σπούδε και τα λοιπά και έγινε ο ένα φιλόλογο των χρόνων εκείνων. Ε, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα είναι ο Κωστή Παλαμά ω γραμματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ε, ο Παλαμά, α πάρουμε βέβαια την εικόνα, έγραψε και αυτό το εξαιρετικό έργο του Παλαμά είναι στη δημοτική. Το ποιητικό του έργο ολόκληρο είναι στη δημοτική. Ε, Α πάρουμε την εικόνα, ο παλαμά είναι γνωστό, δεν υπάρχει άνθρωπο στην Ελλάδα, να μην ξέρει τον Κωστή Παλαμά, αλλά τον ξέρει ω ποιητή, το επάγγελμα του βέβαια, όπω και σήμερα δεν μπορεί κανεί να είναι επαγγελματία ποιητή, το επάγγελμα του ήταν γραμματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών και με την Πάραδο των χρόνων, ε, πρωί το κτλ. Και κάποια στιγμή ήταν και επικεφαλή τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου και από, κατά κάποιον τρόπο με την εξαιρετική ποιητική του ας πούμε φλέβα πρόθεσε έμεσα ή άμεσα τη γλώσσα αυτή την καθομιλουμένη. Όπως, όπως και επίσης των χρόνων εκείνο ένας εξαιρετικός λογοτέχνης ο οποίος επηρέασε ακόμα πιο πολύ την κατάσταση αλλά πάντα λελογισμένα και μετρημένα ήταν ποιο, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Και πώς, ας δούμε, ναι, και πώς ο Γρηγόριος Ξενόπουλος ε, πώς ο Γρηγόριος Ξενόπουλος επηρέασε τόσο πολύ την, την, την αποδοχή, ας πούμε, της δημοτικής γλώσσας, επί μακρά, σειρά ετών, επί μακρά σειρά ετών, ας την πάρουμε βέβαια την εικόνα, εξέδιδε ένα περιοδικό το οποίο έμεινε ιστορικό. Τώρα δεν βγαίνει πια και κακό ίσως θα μπορούσε να βγαίνει από, τέλος, λοιπόν, από τους διαδόχους. Λοιπόν, εξέδιδε ένα περιοδικό τη διάπλαση των παιδων. Και ενώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν κυκλοφορεί η διάπλαση των παιδων, δεν υπάρχει Έλληνα σημερινός, που Να μην ξέρει τη λέξη, τον όρο, η διάπλαση των παιδών. Η διάπλαση των παιδών δηλαδή ήταν κάτι το οποίο είχε σχεδόν περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο. Η διάπλαση των παιδών όμω απευθυνόμενη, όπω το λέει και η λέξη βέβαια, σε παιδιά τη σχολική ηλικία κυκλο, κυκλοφόρησε δεν πάρα πολλά χρόνια απευθυνόμενη λοιπόν σε παιδιά τη σχολική εκκλησία, ε, ηλικία έμεσα, πώ να το πούμε όχι σκόπιμα βέβαια, έμεσα τα εξοικείωσε, τα εξοικείωσε απολύτω με τη δημοτική γλώσσα, την ομιλουμένη. Mm. Βέβαια, δεν υπήρχε ένα άλλο πρόβλημα, ε, για το οποίο δεν ευθύνεται βέβαια ο Ξενόπουλο. Α πούμε, σε κάποια μεταβατική φάση, τα παιδιά διαβάζοντα τα αναγνωστικά των χρόνων εκείνων, μετά βγήκαν εκείνα τα περίφημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, τα ψηλά τα λοιπά, αναγνωστικά, αλλά υπήρχαν αναγνωστικά, όπου το παιδί μάθαινε το «ον», η «όρνης», οι «όρνη» θα δηλαδή, το «ον» και τα λοιπά. Ε, στη διάπλαση των παιδών όμως δεν υπήρχαν όρνιθες και «οά», υπήρχαν οι κότες και τα αυγά. Μάθαινε το παιδί στο σχολείο η γαλή, πήγαινε στο σπίτι, πού είναι το γατάκι, πού είναι η γάτα, ή μπήκε η γάτα στο σπίτι, δεν έλεγε ποτέ μπήκε η γαλή. Ε, και τόση είναι η σύγχυση ήταν που χρόνια μετά, σε δικαστική απόφαση, παρακαλώ, ε, είχε γίνει ένα τροχαίο, αυτό τώρα είναι παρενθέση, είχε γίνει ένα τροχαίο στην Αθήνα και δικάζει το για αυτή να πούμε ποιος φταίει, η ποιτιότητα και ποιος δεν φταίει κτλ. Ένας οδηγός λοιπόν έλεγε ότι πετάχθηκε μια γάτα λέει, μια γάτα πετάχθηκε και τραυμάτη... και με έκανε να χάσω το τιμόνι και ξέρω κάτι τέτοια ας πούμε και βγαίνει η δικαστική απόφαση. Και Λίαν κακό, βέβαια, σε κάποιο περιοδικό που δημοσιεύτηκε, είχαν και το όνομα του δικαστή. Κακός το είχαν κατά τη γνώμη μου, γιατί κάποιο λάθο, έστω και αστείο που θα γίνει, δεν πρέπει. Τέλο πάντων, και βγαίνει η δικαστική απόφαση. Και στο σκεπτικό έλεγε αυτή η απόφαση, Δικιώνουμε τον τάδε, τον αλφα, α πούμε, από του διαδίκου, διότι απεδείχθη από την ακροματική διαδικασία ότι το, το ζώο που πετάχτηκε μπροστά δεν ήταν λέει γάτα, που λέει αυτό, ήταν γαλί. Ε, εντάξει. Βέβαια, αυτό θα το λέγανε τα παιδιά τότε επί Ξενόπουλου. Το είπε ο δικαστή πολύ αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε και εγώ εννοείται, θα σα πω το όνομα. Αλλά ήταν λάθο μεγάλο. Ποιο δεν κάνει ένα λάθο τέτοιο κτλ. Αλλά φάνηκε και σε δικαστική απόφαση αυτό, με τη γάτα και τη γαλή. Λοιπόν, αυτά όμω όλα, αυτά όμω όλα στα οποία αν προλάβουμε κάποια στιγμή, θα επανέλθουμε κιόλα, γιατί όταν λέμε για σπουδαίου λογοτέχνε αυτομάτως εννοούμε σπουδαία λογοτεχνήματα. Αυτοί δεν ήταν λογοτέχνες ψηλό ονόματι που λέμε, το ψι με δηλαδή, μόνο δηλαδή με τον τίτλο. Ε, αυτοί ήταν λογοτέχνες στην πραγματικότητα και σώζονται, σώζεται ένα τεράστιο λογοτεχνικό του έργο. Ε, τέλος πάντων. Αλλά σας είπα αυτό, θα το πούμε άλλη φορά τώρα, απλώς για να θυμηθούμε κάποια πράγματα, κάποιους ας πούμε οδοδείκτες για, το, για την προσέγγιση του προβλήματος όντα λοιπόν μεγάλη και τα λοιπά περιορίστηκαν στη διαμάχη τη λεκτική. Με τα κείμενά του, άμεσα για τη γλώσσα, με τα διηγήματά του, έμεσα βέβαια, με το, με το, με το ύφο του, χωρί να κάνουν καμία γλωσσική, με το ύφο του όπω ο Παπαδιαμάντης που, 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 ο Παπαδιαμάντης Ο Παπαδιαμάντη χρησιμοποίησε μια γλώσσα η οποία είναι. το ταιριάζει με το όνομά του βέβαια. Η οποία γνωρίζει είναι διαμάντη. Δηλαδή η γλώσσα αυτή έπρεπε να διδάσκεται οπωσδήποτε στα σχολεία του Παπαδιαμάντη, ανεξάρτητα βέβαια ποια θα είναι η επίσημη γλώσσα του κράτου. Τέλο πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία του Παπαδιαμάντη, αλλά ήταν μια γλώσσα καταπληκτική. Και δεν υπήρξε στην Ελλάδα, μέχρι στιγμή τώρα που μιλάμε βέβαια, ηθογράφο, γιατί ήταν ηθογραφικά τα διηγήματά του, ο Παπαδιαμάντη ήταν ένα από του λίγου, ίσω και ο μόνο τέτοια εμβέλεια λογοτέχνη, ο οποίο ε, δεν, δεν, δεν υπεστήριξε ιδέε ούτε πολιτικέ, ούτε κοινωνικέ, τίποτα απολύτω από αυτά που τα οποία θέμητα βέβαια ήταν αντικείμενο άλλων ε, λογοτεχνών. Ο Παπαδιαμάντης με αυτή τη θαυμάσια γλώσσα απλώς και μόνο περιέγραφε. Αλλά περιέγραφε με τέτοιο τρόπο, τα ξέρετε άλλο του Παπαδιαμάντη, που πραγματικά είναι απόλαυση ανεξαρτήτως πολιτικών ή κοινωνικών ας πούμε παραμέτρων του κάθε ανθρώπου, του κάθε αναγνώστη. Είναι ένα έργο το οποίο αξίζει κανείς πραγματικά να το, να το μελετάει. Τέλος πάντων. Αφού λοιπόν τονίσαμε ότι όσο υπερβολική και να ήταν, όσο διαφορετικές και να ήταν οι απόψει όλων τότε των αντιμαχωμένων, ήταν απόψει. Ήταν απόψει. Λίγα χρόνια όμως πριν, και τώρα ερχόμαστε σε αυτό το, το χρονικό σημείο, λίγα χρόνια πριν, έγινε μια ιστορία στην Αθήνα τρομακτική. Τρομακτική. Στην Αθήνα τότε βασίλισσα ήταν η Όλγα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα για να θυμάστε και λίγο, να θυμόμαστε και τα πρόσωπα. Αν και σημασία έχουν οι πράξεις, αλλά λοιπόν, η βασίλισσα Όλγα ήταν μια βασίλισσα η οποία πράγματι Ενδιαφερόταν για τον τόπο, προσπαθούσε να συμμετέχει. Αυτή ήταν βέβαια η ρουσίδα. Προσπαθούσε να συμμετέχει στα κοινά, κατά τα σωζόμενα, αγαπούσε τη χώρα και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, κάποια στιγμή. ας πάρουμε την εικόνα. Κάποια στιγμή, το 1998, και σα λέω την ημεροχρονολογία για να τη συνδέσουμε τελος πάντων με τρομακτικά, όσο τρομακτικά γίνεται, τουλάχιστον χοντρικά να θυμόμαστε τι χρονολογίε. Δηλαδή, στα τέλη του προπροηγούμενου αιώνα, τη ήρθε μια ιδέα να μεταφράσει την Αγία Γραφή, χωρί να σκεφτεί. Αυτή ήταν από την Ρωσία, όπως σας είπα, όπου πραγματικά η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμό και η Ορθοδοξία ήταν βαθιά ριζωμένε, όπω είναι και σήμερα ένα Ορθόδοξο λαό και για αυτόν τον λόγο οι Έλληνε αισθανόταν και μια τότε στο, στην Επανάσταση του 1921. Θυμάστε που λέγανε πότε θα έρθει ο Μόσκοβο να φέρει το Σεφέρι και ξέρω εγώ τι. Δηλαδή ότι πότε η Μόσχα, η Ρωσία θα μα ελευθερώσει και τέτοια. Δηλαδή είχαν μια. ή μια αυτή στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, η Όλγα, χωρί να σκεφτεί ότι τα Ευαγγέλια, μάλλον η, η, όποια τροποποίηση των Ευαγγελίων και τα ίδια τα Ευαγγέλια είναι αρμοδιότητα μιας άλλης, ας πούμε, α το πω εντός εισαγωγικών αρχής της Εκκλησίας. Τι κάνει λοιπόν η Όλγα. Πιάνει τη γραμματέα της, μια κυρία Σωμάκη στο επίθετο, η οποία ήταν ανιψιά και ενός καθηγητή βέβαια του Πανεπιστημίου της ε, Φιλοσοφικής, πιάνει τη γραμματέα της Μπορεί να ήταν και μορφωμένη γυναίκα α πούμε, σαν κυρία επί των τιμών, σαν αυτέ όλε ήταν μορφωμένε που, που βρίσκονταν στα ανάκτορα, όπω πιθανώ ίσω και σήμερα. Πιάνει λοιπόν τη γραμματέα τη που λεγόταν η Ιουλία Σωμάκη και τη αναθέτει να μεταφράσει τα Ευαγγέλια. Έτσι, έτσι, όπω σα το λέω τώρα. Τη αναθέτει να μεταφράσει τα Ευαγγέλια ή τότε αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα. Α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αν μπορούμε, βέβαια. Αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα. Ήτανε κάποιο πολύ μορφωμένο κληρικό, βέβαια. Ονόματι Προκόπιο. Αυτό λοιπόν ο Προκόπιο ε, δεν έφερε αντίρρηση στην προσπάθεια αυτή όταν την έμαθε. Βέβαια πολύ αργότερα γίνανε πράγματα και θάματα. Τέλος πάντων. Και, και δέχεται σιωπηρά την προσπάθεια αυτή. Η, η, Όλγα, η Βασίλισσα Όλγα λοιπόν, τι κάνει παραπέρα ένα επόμενο βήμα. Ας πάρουμε την εικόνα. Τι κάνει η Βασίλισσα Όλγα. Μόλις μεταφράζονται, μεταφράζεται και, και τυπώνεται ένας μεγάλος αριθμός αυτών των βιβλίων, πιάνει και τα μοιράζει σε νοσοκομεία. Τα μοιράζει ενώ αναθέτει βέβαια να μοιραστούν στους ασθενείς, στα νοσοκομεία, σε μονάδες στρατιωτικών, όπου δηλαδή, όπου δηλαδή υπήρχε μεγάλος αριθμός ανθρώπων υποψηφίων χριστών της, της Καινής Διαθήκης. Τα μοιράζει αυτά τα βιβλία και τα λοιπά. Ταυτόχρονα, ταυτόχρονα επιλαμβάνεται του ίδιου θέματος ένα πολύ πολύ γνωστό τότε λόγιο, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο Αλέξανδρος Πάλι. Πολύ γνωστό. Και πολύ βέβαια μορφωμένο άνθρωπο. Λοιπόν, με αυτή τη, σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν, μια μεγάλη εφημερίδα τη Αθήνα τότε, α πάρουμε την εικόνα. Μια μεγάλη εφημερίδα διευθύνεται από έναν πολύ επίση γνωστό και εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον Βλάση Γρα... Γαβριλίδη. Τα ονόματα προφανέστατα τα ξέρετε, αλλά τώρα θα τα συνδέσουμε όλα αυτά σε μια ιστορία που όλοι μαζί ήταν οι πρωταγωνιστές. Ο Βλάσης Γαβριλίδης, λοιπόν, εξέδιδε μια εφημερίδα τότε που λεγόταν Ακρόπολης. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Ή στην οποία, αυτός είναι ο Βλάσης Γαβριλίδης, να δούμε και την επόμενη εικόνα στην οποία Ακρόπολη, για κοιτάξτε τώρα, βλέπετε στον στο, στο, πώς το λένε αυτό, τον υπέρτιτλο Ακρόπολη, το Ευαγγέλιο κτλ. Το Ευαγγέλιο είναι την γλώσσα του λαού, το έργο τη βασιλίση. Η Ακρόπολη το συνεχίζει. Λοιπόν, α πάρουμε την εικόνα. Απ' την τέλη λοιπόν η Βασίλισσα Όλγα έκαμε αυτό, αυτή την, την εκτύπωση των βιβλίων αυτών τα οποία μοίρασε όπως σας είπα και απ' την άλλη μια μεγάλη εφημερίδα τη Αθήνα, ίσω η μεγαλύτερη, μάλλον η μεγαλύτερη ήταν μια άλλη που λεγόταν Πρωία, αλλά τέλο πάντων μια από τι μεγάλε εφημερίδε των Αθήνων όπω ήταν η Ακρόπολη, άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχεια με πανηγυρικό τρόπο πρωτοσέλιδο όπω είδατε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του λαού. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε αντιδράσει. Θα σα πω όμω μετά και το γιατί. Προκάλεσε αντιδράσει. Οι αντιδράσει αυτέ, είχαν ας πούμε την επιστημονική κάλυψη ενός επίσης μεγάλου φιλολόγου, γλωσσαμίντορος, γνωστού γλωσσαμίντορος, καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να δούμε την επόμενη εικόνα, του Γεωργίου Μιστριώτη. Αυτό τον είχε περιλάβει λίγο και ο Σουρίς κάποια στιγμή. Λοιπόν, του Γεωργίου Μιστριώτη, γύρω από τον Μιστριώτη, γύρω από το Μιστριώτη, ας πάρουμε την εικόνα, συγκεντρώθηκαν μεγάλες ομάδες φοιτητών που αντετίθεντο στη μετάφραση του Ευαγγελίου και απαιτούσαν από τα ανάκτορα, από τη Βασίλισσα να αποσυρθεί το βιβλίο, να καεί να κάνει, να δείξει η μετάφραση δηλαδή αυτή και να πάψει η δημοσίευση των, των, σε συνέχεια ας πούμε των περικοπών αυτών στη γλώσσα την καθομιλουμένη. Δεν αρκέστηκαν όμως οι φοιτητέ σε αυτό όπως όπως και τότε δεν υπεχώρησε ας πούμε και το παλάτι. Με αποτέλεσμα, όταν οξύνθηκαν τα πνεύματα πάρα πολύ, γιατί οξύνθηκαν πάρα πολύ από τους διαδηλωτές, εις τους οποίους διαδηλωτές προσεχώρησε μεγάλο, πολύ μεγάλο τιμήμα του λαού, μεταξύ των οποίων, ακούστηκε το παράξενο, οι φοιτητέ και ως όμιλοι κτλ, κτλ. Αυτό δεν θα ήταν και τόσο περίεργο, γιατί οι φοιτητέ πάντα ήταν συσσωματωμένοι κάπω. Αλλά όμιλο, σωματίο μάλλον δι, διρσοδεψών, δεν ήθελε να μεταφραστεί η, διαθήκη, η κοινή διαθήκη. Σωματίο ηχθείο, σωματείο πώ το λένε, που κάνουν τα παπούτσια, υποδηματοποιών. Μια παράξενη ήταν αυτή η συσσωμάτωση και μαζεύτηκαν χιλιάδε λαού οι οποίοι απαιτούσαν αυτό που σα είπα. Δεν υποχωρούσαν αυτοί, αλλά δεν υποχωρούσε και η πλευρά, ας πούμε, της πολιτείας. Και, και κατέβασε η πολιτεία μεγάλες δυνάμεις αστυνομικές και του στρατού, απέναντι στους φοιτητέ. Οι φοιτητέ δεν υποχωρούσαν, Μεγάλο λάθο. Ο στρατό παίρνει διαταγέ, μεγαλύτερο λάθο να επιτεθεί. Και σώζεται, και σώζεται, δείτε μια εικόνα, την επόμενη εικόνα, σώζεται. Μια γραβούρα των χρόνων, μια αυτή να πούμε, τον, χρο... λιθογραφία μάλλον των χρόνων εκείνων, χαρακτηριστική. Όπου δυνάμεις έφυπε τη αστυνομία με τα σπαθιά και του στρατού, ορμάνα πάνω στου φοιτητέ, οι οποίοι δεν υποχωρούσαν, αλλά τελικά με την επέλαση του υπηκού αυτού φεύγουνε προτροπάδινο όπω λέγεται στα αρχαία, κακήν κακό δηλαδή, και ορμάνη η αυτή, η αστυνομική αυτή, και σκοτώνουν 11 ανθρώπους εκ των οποίων ας πάρουμε την εικόνα, ας πάρουμε την εικόνα σκοτώνουν 11 ανθρώπους με φρικτό τρόπο βέβαια με τα σπαθιά και με τα τέτοια εκ των οποίων 4 ήταν φοιτητέ και οι υπόλοιποι ε, συγγνώμη, ε, νομίζω σας είπα σκοτώσαν 8 ανθρώπους 11 ανθρώπους σκοτώσαν, αν είπα 8 συγγνώμη την τη του λόγου 11 ανθρώπου σκοτώσαν, εκ των οποίων 4 ήταν φοιτητέ και οι υπόλοιποι ήταν πολίτε από αυτέ τι ομάδε που σα είπα. Δηλαδή, ένα εκ των νεκρών. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. και μια παράξενη. Ε, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Ένα εκ των νεκρών ήταν αυτό, ο οποίο ε, λεγόταν κατά τα ρεπορτάζ των, των ημερών εκείνων Ιωάννη Στεφανίδη, το επάγγελμα του οποίου. εδώ, εδώ είναι το παράξενο, στη συνειδησιογραφία αυτή φαίνεται. Ποδηλάτη και καπνοπόλη. Το καπνοπόλη το καταλαβαίνω γιατί υπάρχει και σήμερα επάγγελμα τέτοιο. Αλλά ποδηλάτη ω επάγγελμα δηλαδή. Εκτό αν εννοούσαν ότι βρέθηκε με το ποδήλατο στη διαδήλωση και τον σκότωσαν. Τέλο πάντων, ό,τι και να, να εννοούσε, δεν, δεν, δεν το κατάλαβα ακριβώ για να σα το πω. Αλλά φέρεται ω ποδηλάτη και καπνοπόλη. Ο άλλο ο νεκρό, ένα εκ των άλλων πολιτών βέβαια. Έναν πολιτών ήταν ένα, για να δούμε και την επόμενη εικόνα. Απ' τα ρεπορτάζ βέβαια. Νικόλαος Πάστρα, αυτό ήταν υπόδειμα το ο οποίο βρέθηκε με στη διαδήλωση, και αυτό και τον σκότωσε η αστυνομία. Ε, Επίση, μέσα σε τέτοια ένταση φοβερή κτλ., ε, στρατεύτηκαν εντό εισαγωγικών οι λέξει λέξεις, και οι επιστήμονε. Α πούμε, ένα μεγάλο ιστορικό που τον ξέρετε φυσικά, το ο Παύλο Ο ήταν κατά των μεταφράσεων αυτών. Και αυτό βέβαια δεν είχε καμιά σχέση με τι διαδηλώσει και δεν πήγαν οι επιστήμονε να παλεύουν ούτε ο μυστριώτη ούτε κτλ. να παλεύουν με τα χέρια. Αλλά είχαν μεγάλη, μεγάλη, επιρροή στο διχασμό. Στο διχασμό των ανθρώπων που ενώ ελάβουνονταν αυτοί όλοι από επιστημονικά κριτήρια, εντάξει αυτό πρέπει κανείς να το παραδεχτεί, δεν είχαν να συμφέρον άλλο αυτοί όλοι, αλλά δεν καταλάβαιναν ίσως τότε ότι έπρεπε σε αυτή την οξυμένη φάση που άρχισε πια να σκοτώνεται κόσμος να υπαναχωρήσουν, να σταματήσουν τις δηλώσεις ότι καλός κάνει η Βασίλισσα, κακός κάνει η Βασίλισσα. Ο, ο, ο Μητροπολίτης αναγκάστηκε παραιτήθηκε. Ο Μητροπολίτης λέει αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος. Ο Μητροπολίτης Αττικής δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος, της χώρας, παρετήθηκε μπροστά στο, στην διαφαινόμενη αιματοχυσία. Έπρεπε λοιπόν όπως, όπως, βέβαια εντάξει εμείς τώρα εκ των υστέρων βλέπουμε τα γεγονότα, εντάξει, και κρίνουμε εκ του ασφαλούς, αλλά ίσως έπρεπε να σκεφτούν ότι η στράτευσή τους, ας πούμε, στη μια ή στην άλλη πλευρά, ουξύνει ακόμα περισσότερο τα πνεύματα. Να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Ε, Αυτό είναι ο... Παύλο Καρολίδη, όπω σα είπα, ένα εξαίρετο βέβαια ιστορικό, που έχουμε και τα βιβλία του όλοι μα, όσοι ασχολούνται, λίγο διαβάζουμε από αυτά κτλ. Και, τα λοιπά. και η επόμενη εικόνα, η επόμενη φωτογραφία που σώζεται τη εποχή εκείνη, για αυτά ακριβώ τα επεισόδια, για αυτά ακριβώ, αυτή είναι η κεντρική, όπω όπως αυτό απεκαλύπτω η κεντρική επιτροπή φοιτητών για, αυτή την, για αυτέ τι εκδηλώσει. Λοιπόν, και εκείνη την εποχή ένας πολύ μεγάλος ε, βυζαντινολόγος, Α πάρουμε αυτή την εικόνα. Ο Κρουμβάχερ. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Πολύ γνωστό βέβαια. Ο Κρουμβάχερ. Α δούμε την επόμενη εικόνα. Αλλά, α, το, το δούμε, αλλά το, το όνομα είναι και πασίγνωστο και χωρί την εικόνα. Αυτό αυτός στρατεύτηκε υπέρ τη δημοτική γλώσσα. Λοιπόν. Και. Και ο Σουρή, ο οποίο ήταν εξαιρετικά μορφωμένο άνθρωπο, δημοτικιστή βέβαια, αλλά έβλεπε τα πράγματα και λίγο χιουμοριστικά. Θα πείτε χιουμοριστικά σε τέτοιε ιστορίε, αλλά τα πάντα, τα πάντα, καμιά φορά. τέλος πάντων, λοιπόν, και λέει λοιπόν για αυτά τα γεγονότα ο Σουρή το εξή. Λοιπόν, λέει το εξή. Α πάρουμε την εικόνα, γιατί είναι γραμμένα, αλλά με πάρα πολύ μικρά γράμματα και δεν θα, δεν θα τα διαβάσετε. Και λέω ο Σουρίς, λοιπόν, τι μεταφράσεις θέλετε των ιερών βιβλίων και των Ευαγγελίων, στη γλώσσα στα αφήσουμε, που τα βραμε γραμμένα και με σφραγίδας ιεράς να μένουν σφραγισμένα και εις τόσας ανοιχτάς πληγάς και νέα μην ανοίγεται και τα άθικτα μυστήρια γελώντες μην τα θίγεται. Μη, <coughs> μη των πατέρων θίγομεν τας παρακαταθήκας που τόσας μας εδόρισαν κατά βαρβάρων νίκας και έθρεψαν και γαλούχησαν και δούλους και ελευθέρους, και εξήραν και ανεπτέρωσαν πολεμιστάς απτέρους. Δηλαδή, λέει κάτι ο Σουρίς, για πολύ συγκεκριμένα βέβαια γεγονότα κτλ. Αλλά αυτό που λέει είναι αυτό που λέμε σήμερα πολύ, που λέμε, όταν λέμε πολύ, τα διαβάζετε, τα ακούτε, τα σχολιάζουν οι εφημερίδες και τηλεοράσεις κτλ τυχαίνουν συγκυρίες που μια χώρα όπως εμπροκειμένου και αυτή η δική μας μαστίζεται από τρομακτικά προβλήματα, τρομακτικά προβλήματα, κάποιες στιγμές ασχολούνται οι πάντες αυτό που λέει εδώ πέρα. Τόσα προβλήματα έχουμε, λέω, το 1901, που βλέπετε το, 2000, το 2024 τώρα, είναι η ίδια μεθόδευση. Τόσα προβλήματα έχουμε και του κόσμου οι αρλούμπες και οι ανοησίες και οι σαχλαμάρες είναι πρώτο θέμα για μέρες, για μέρες στα πρωινάδικα και στα μισήμικλιανοδιάδικα, πώς τα λένε αυτά, όλα, όλο αυτό όλα, το, το, όλα αυτά τα απορρίμματα αυτά. Βλέπετε το λέω Σουρίς από τότε. Και... ναι, πήγε και τέταρτο. Πάλι εξειδικευμένο ήταν το θέμα, αλλά επειδή την άλλη φορά είχατε εκδηλώσει αυτό το ενδιαφέρον, να βάλουμε, παρακαλώ λοιπόν τους τεχνικούς, να βάλουμε το 729, 219 εκεί πέρα και ευχαρίστως να παρέμβετε είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας είτε προσθέτοντα είτε ό,τι θέλετε, όπω με όποιον τρόπο θέλετε. Λοιπόν, και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη αξία, πάντα έχει αξία η, η, πώς το λένε, η παρουσία σα, η παρέμβασή σα κτλ. Και, και η γνώμη σα, αλλά πολύ πιο πολύ, πολύ αξία έχει ακριβώ για να αποδεικνύεται αυτό που σα λέω. Δεν υπάρχει στράτευση, ούτε πρέπει εσεί, ούτε ο κανένας, κανένα με κλειστά τα μάτια, είναι έτσι, είναι αλλιώ, είναι αλλιώτικα το συζητούμε. Επικαλούμε θα βέβαια γνώμη σαλονών και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί. Αν θέλετε λοιπόν, πολύ ευχαριστώ να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Ε, η γλώσσα λοιπόν Πέραν των διαδηλώσεων και των ξυλοδαρμών Και των σκοτωμών Απετέλεσε προεχόντος Αντικείμενο και να δούμε τώρα Κάποιες κά, Κάποιων προσεγγίσεων επιστημονικών Είτε από φιλολόγους Ακόμα και για την εκκλησιαστική Δηλαδή γλώσσα τη λειτουργική Είτε από φιλολόγους Είτε από κληρικούς μορφωμένους κτλ Ή θεολόγου, α, Ένα δευτερόλεπτο ναι παρακαλώ σας ακούμε Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Από Αποκουσιάζει σας παίρνω ναι. το Έχω να σας πω για τον κύριο Ψυχάρη. Είχε τέσσερα παιδιά. Ναι. Τον Μισελ. Ν, α, Μισελ ήταν ο, αυτός που δεν θυμόμαι το όνομα, ναι. Έβνεστος. Ναι. Αυτό που είπατε. Και δύο κορίτσια, την Εριέτα και την Κορνέλια. Ναι. Και έχει γράψει και ποίηματα, διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Ναι. Ε, για δε, τον. Ε, ε, πώς το Σουρί. Α, ναι. ε, ήταν ε, πετυχημένος ε, ε, τέτοιο ε, άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τη σάτυρα και ναι. είχε εκδώσει και το, το, την ανάλογη εφημερίδα «Ο Ρωμιός». Ναι, να είστε ναι, καλά. Αυτούς. Και τι ναι. μου θυμίσατε τώρα, αν θέλετε βέβαια, επειδή αυτές οι εκπομπές είναι επιστημονικά μιλώντας βέβαια πολύ βαριές εκπομπές, βαριές τώρα με πολύ δύσκολα θέματα, και επειδή τυχαίνει να έχω. Τι μου θύμισε τώρα ο κύριο, Τυχαίνει να έχω στο γραφείο τα άπαντα του Σουρή. Μήπω κάποια στιγμή, αν σα ενδιαφέρει, για να πάρουμε και μια ανάσα από τα τόσο σοβαρά θέματα, να κάνουμε και μια εκπομπή για τη σάτυρα των χρόνων εκείνων με επικεφαλή όλων των ποιητών αυτού του τύπου, το Σουρή. Να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι μια συγκυρία καλή που υπάρχουν τα άπαντά του. Όλα δηλαδή, ε, δεν μπορεί κανεί να. Μείνει όλα τα πάντα του Σουρή, Ναι, ναι. Δεν μπορεί κανεί να μείνει όλα τα πάντα του Σουρή, να τα πει όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάρουμε και μια ανάσα έτσι πιο ευχάριστη μπορούμε να το κάνουμε. Μου το θύμισε ο κύριο και να είναι καλό άνθρωπο. Λοιπόν, ε, παρακαλώ, σα ακούμε. Κύριε Λογοθέτη, εγώ μιλάω. Εσεί, ναι. Ε, χαίρετε. Χαίρετε. Πήρα να σα πω συγχαρητήρια την, για την εκπομπή σα. Είναι πραγματικά μια όρεση. Σχετικά με τη γλώσσα, κύριε Λογοθέτη, ίσω δεν είναι η ώρα να το πω τώρα, θα έπρεπε να την άλλη εβδομάδα. ήθελα όμω να πω μήπω όλο αυτό ο προβληματισμό να μεταφραστεί η γλώσσα μας, η, γλώσσα της Εκκλησίας δηλαδή. μήπω το λέμε για να βοηθηθούν οι νέοι, ενώ είναι ένα πρόσχημα για να υποβαθμιστεί η Εκκλησία. Γιατί νομίζω ότι τώρα φταίνει, σήμερα φταίνει η γλώσσα. Αύριο θα φταίνει η Βυζαντινή μουσική, αργότερα ο πολλής χρόνος στην Λαρτία, ήστε οι καμπάνες και όλα γενικά είμαστε <συκλισμός> ναι. Να υποβαθμίσουμε την εκκλησία. Ναι, να είστε καλά. Είναι ίσω ένα παράμετρο δικαιολογημένου φόβου κτλ. Αλλά με την ερώτησή σα αυτή. Α, καταρχά, ευθεία απάντηση δεν μπορεί να σα δώσει κανένα, γιατί πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό ανθρώπων άλλων για να σα πω, ναι, αυτό στοχεύουν ή αυτό δεν στοχεύουν. Αυτό δεν μπορεί να σα το πω. Αλλά μου θυμίσατε κάτι πολύ σημαντικό. Θα το πούμε ίσω την, την, άλλη Δευτέρα, γιατί δεν βλέπω να. Τέλο πάντων, λοιπόν, να σα πω κάτι πολύ σημαντικό. Μέσα στα επιχειρήματα τη α... Καλά, συγγνώμη. Θα, θα, πούμε, θα πούμε και κάτι. Ε, λοιπόν, δεν θέλω όμω ποτέ να περιμένετε στι γραμμέ. Παρακαλώ, σα ακούμε. Καλησπέρα ε, σα. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. χαίρετε. Όλε οι εκπομπέ σα έχουν ενδιαφέρον. Αλλά αυτή η εκπομπή πονάει. Ναι. Θα ναι. αναφερθώ για λίγο σε αυτά τα θέματα που είπατε, αυτά που διαβάσατε. Του Νίκωνος, το Νίκονος, κεί, το, το, το κείμενο που διαβάσατε, δεν θα το καταλάβαινε κανένας απλός άνθρωπος. Γι' αυτό και εσείς καλά κάματε και δώσατε τις ερμηνείες που έπρεπε. Άσχετα αν υπήρχαν μερικές λέξεις μέσα οι οποίες οπωσδήποτε χρησιμοποιούνται και στην νεοελληνική. Ναι. Αλλά το όλον κείμενο ήταν αδύνατο να το καταλάβει ένας απλός άνθρωπος. Όσον αφορά για το θέμα που είπατε για την ανύψωση του γλωσσικού των απλών ανθρώπων ναι. αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα και δεν το βλέπω εγώ να γίνεται απλώς συνεχίζει να παραμένουν αμέτωχοι των ιερών κειμένων οι, οι απλοί άνθρωποι αλλά εκεί που, που δείξατε τον Μακαριστό Χριστόδουλο το κείμενο εκείνο που δείξατε στην αρχή ο Μακαριστός Κάνει μια επισήμανση όσον αφορά του νέου. Αυτό θα μπορούσατε να το επαναλάβετε, αν θέλετε, γιατί αυτό δείχνει ότι ο μακαριστός είχε και έλεγε το κείμενο αυτό που δείξατε, ότι μάλλον οι νέοι δεν έρχονται στην Εκκλησία, γιατί δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Ναι. Λοιπόν, ε, είμαστε νομίζω οι μοναδικοί στον κόσμο, όπου οι πιστοί δεν καταλαβαίνουν τα ιερά κείμενα. Ναι. Στην Αμερική σε πολλές ενορίες ομογενών οι λειτουργίες ψάλλονται στα αγγλικά. Επειδή οι νέες γενιές δεν γνωρίζουν τα ελληνικά. Αυτή ήταν μια μεγάλη προσπάθεια Ελλάδα... που έγινε από τον προηγούμενο Αρχιεπίσκοπο. Έ... Ναι, ναι, πείτε, συγγνώμη, έγινε. πείτε, πείτε. Θα σας πω, ναι. Έ... Ναι, έγινε η προσπάθεια... Από τον και... τότε Ιάκωβο, αυτό... Ισχύει ναι, αυτό για τις νέες γενιές των παιδιών που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Αλλά εδώ στην Ελλάδα... Οι περισσότεροι χριστοί δεν γνωρίζουν αρχαία, δεν γνωρίζουν την εκκλησιαστική γλώσσα. Η, η Καινή Διαθήκη έχει μεταφραστεί πολύ καλά και μάλιστα ε, εγώ βλέπω ότι το κλειδί μετάφραση είναι του Τρεμπέλα. Ναι, η κλασική μετάφραση είναι του τρεμπέλα. Το τρεμπέλα, ναι. Ναι, έχω, έχω τη γνώμη, τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου θα μου πείτε αυτό δεν θα το ακουστεί και θα το αποτελεί κανένας αλλά θα πω τη γνώμη μου. Τα Ευαγγείου να διαβάζονται σε μετάφραση και όχι εμελώς. Έλληνες Ορθόδοξοι. έζησαν και έφυγαν χωρίς να, να, να γευθούν τα άμματα των αναγνωσμάτων του Αποστολού. Ναι. Διότι όσον αφορά το Ευαγγέλιο οι μορφωμένοι ιερείς, όσοι είναι μορφωμένοι κάνουν ερμηνεία του Ευαγγελίου και ο πολλής ο κόσμος καταλαβαίνει. Αλλά για τον Απόστολο δεν γίνεται ποτέ έρμηνη. Τέλος. Και, ότι... και η περικοπή που αναγκάβαζε για τον Απόστολο δεν την καταλαβαίνει κανένας. Το μόνο που λένε μετά τη λειτουργία, ωραία τον είπε στον Απόστολο σήμερα. Ναι. Ωραία. Κανένας δεν, λέει, κανένας, δεν λέει, ότι ωραία, ωραίο το νόημα του Απόστολου. Να είστε καλά. Την επομένη Δευτέρα, από τώρα σας το λέω, γιατί το είπα και στην αρχή, γιατί προ... βέβαια με βεβαιότητα σε μια ζωντανή εκπομπή δεν μπορεί κανεί. Σα το είπα και άλλη φορά να προβλέψει με βεβαιότητα, αλλά φαινόταν ότι σήμερα δεν θα προλάβουμε. Την επόμενη λοιπόν Δευτέρα θα μείνουμε ακριβώ σε αυτά τα θέματα που είπατε. Βέβαια στην Αμερική έχετε δίκιο, όχι τώρα, επί Ακόβου, Αρχιεπισκόπου Αμερική, είχε γίνει αυτή η προσπάθεια κτλ. Σε αυτό όμω, που είναι σωστό δηλαδή, ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν, είπατε κάτι το οποίο έχει και αντίλογο από άλλους επιστήμονες. Είπατε ότι οι νέοι δεν έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνουν... Μισό δευτερόλεπτο μόνο, θα μιλήσουμε αμέσως. Είπατε λοιπόν ότι οι νέοι δεν έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Η άλλη πλευρά, η αντίθετη, λέει το εξή. Δηλαδή, αν καταλαβαίναν τη γλώσσα, αν καταλαβαίναν τη γλώσσα οι νέοι, ξαφνικά θα συνέραν στις εκκλησίες ή όχι. Μήπως δηλαδή είναι ακόμα βαθύτερο το αίτιο που έχει να κάνει με άλλη, με τη στάση του γενικότερα απέναντι τη Εκκλησία και όχι με τη γλώσσα. Λέει η άλλη άποψη. Εν πάση όμως περιπτώσει, θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, σα το, το υπόσχομαι και, και το αυτό του το αρχιεπισκόπου του το, το Χριστοδούλου που είχε πει για την νεολαία κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά την επόμενη Δευτέρα. Συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση. Σα ακούμε. Ναι, καλησπέρα σα κύριε Γραμματέα. Χαίρετε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω λίγο ένα ανέκδοτο. Ναι. Ε, ήταν κάποτε να γίνει ένα συνέδριο τότε εκείνη την εποχή ναι. με τους γλωσσαμίντορες και με τους μαλλιαρούς ε, ένα συνέδριο γλωσσαμιντόρων ναι. λοιπόν ε, μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι και τα λοιπά το οποίο βέβαια είχε ένα θυρορό λοιπόν έρχεται ένας εξ αυτών και βλέπει το θυρορό να σκουπίζει εκεί μπροστά και λέει έξεστη την σιένε του κοιτάζει παράξωνα ο θηρωρός. Ο νοπαρλάρο Ιταλιάνο το λέει. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω με όλα αυτά εδώ ότι καλή η γλώσσα μας, πλούσια η γλώσσα μας, αλλά το κακό είναι ότι έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, τόσο πολύ, που είναι με μεγάλο πρόβλημα πώς να διδαχτεί όλος αυτός ο πλούτος. Το να μεταφράσουμε τώρα σε δημοτική την Αγία Γραφή είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, διότι δεν μπορούν να αποδώσουν οι, οι λέξεις της αρχαίας ελληνικής και της καθαρεβούσης που είναι το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι από την αρχαία ελληνική με την δημοτική γλώσσα γιατί και πολλές λέξεις όπως είπατε έχουν, έχουν χάσει τελείως την έννοιά τους όπως ε, πονηρός, ε, μοχθηρός κτλ. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικές αυτές οι λέξεις από ό,τι είναι η πρωταρχική τους έννοια. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη για να αποφασίσουν τι πρέπει να διδάσκονται στα παιδιά στο σχολείο ή να το κάνουν, αν θυμάστε τότε που ήμασταν στα γυμνασιακά χρόνια που κάναμε μία φορά την εβδομάδα λυρικούς ποιητές, το θυμάστε αυτό εδώ. Λοιπόν, ναι. Μήπως, ε... μήπως, για να δούμε να πέφτω μέσα τώρα γιατί μπορεί να πέφτω έξω, μήπως ναι. με, με τον Κισλάρη... Είμαστε στην πέμπτη γυμνασία του Κισλάρη, τον είχαμε στην έκτη. Άρα καλά. Γυμνασία. Κοιτάξτε, ε, ναι. καμιά ναι. φορά επειδή συνέχεια με ανθρώπου, σαν δικαστήρα από εδώ από εκεί, έχω έτσι μια μικρή, ναι. μικρή, μικρή βέβαια ικανότητα από τι φωνέ να καταλαβαίνω. Πρέπει να είσαι ένα συμμαθητή μου. Συμμαθητέ σίγουρα είμαστε. Ε, να ναι, ορίστε από σίγουρα τη φωνή. Είμαστε. Γι' αυτό σα λέω ναι. ο Κισλάρη, ο ήταν φωτισμένοι οι δάσκαλοι αυτοί όλοι, αλλά μετά Ολία. καταργήθηκαν τα αρχαία. Καταργήθηκαν τα αρχαία και, και είτε φωτισμένοι, είτε τελείωσε το πρόβλημα. Τέλο. πάντων καταργήθηκαν τα αρχαία, τα σκοτώσαν δηλαδή. Yeah, τα σκοτώσαν, τα, τα πεθάνανε. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τη Θεία Λειτουργία. Είναι ότι σήμερα με την μεγάλη ελευθερία που πρέπει να την έχουμε αυτή την ελευθερία, yeah. ο καθένας διαλέγει τον δρόμο της ζωής του. Δηλαδή, αν ένας θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της Εκκλησίας, δεν τον εμποδίζει η γλώσσα. Εδώ η πεθερά μου, οι γονείς μου, η κυρίως η πεθερά μου ήταν του δημοτικού και ήξερε τόσα πολλά μέσα από την ναι. Αγία Γραφή γιατί ενδιαφερόταν και μάθαινε. Όπως τώρα και για το που λένε τον Απόστολο και αυτά. Μπορούν κάλλιστα. Εγώ πάω τώρα σε ένα μοναστηράκι που μόλις τελειώσει η λειτουργία κάνουν ας πούμε ε, μιλάνε για τον Απόστολο και την, σαν κήρυγμα δηλαδή για τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο και κάνουν εκεί μια ανάλυση και μάλιστα φέρνουν και σύγχρονους Αγίους όπως ο Άγιος Παΐσιος, τη Γλώμη έχει και τα λοιπά. Μη σας κουράζω άλλο. Ναι, να είστε καλά. Όχι, εντάξει. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Αυτό που είπατε έχει, ναι, συμπληρώνεται με την αντίστροφη ερώτηση που έκανε κάποιος άλλος επιστήμονας σε, ένα, σε, μια μελέτη από αυτές εδώ πέρα, που είπε, δηλαδή ανάποδα τώρα, αν με ένα μαγικό τρόπο οι νέοι καταλάβαιναν τη γλώσσα της, εκκλησία εκκλησίας ή της θείας λειτουργίας, πείτε, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, θα συνέρεαν, θα συνέρεαν στους ναούς, Μήπω είναι δηλαδή και βαθύτερο το πρόβλημα από το καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Και είπατε επίση και ένα άλλο που συμφωνά απολύτω ότι αυτό το πρόβλημα χρειάζεται μελέτη. Θα πείτε είναι αυτονόητο αυτό. Αν δεν είναι αυτονόητο, όταν όλοι στρατεύονται σε μια άποψη και δεν το κουνούν από εκεί πέρα και φτάσει να σκοτώνονται κιόλα, το να λέμε ρε παιδιά θέλει μελέτη. Θέλει μελέτη. Αυτό είναι πολύ πράγμα. Πολύ με πάρα πολλέ παραμέτρου. Αυτό λοιπόν, ενώ ακούγεται κάτι αυτονόητο και ξέρετε στην Ελλάδα υπάρχει κρίση το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι που μα λείπουν και ψάχνουμε. τέλο πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία μεγάλη και δεν μπορεί να λεχθεί ενώ περιμένουν και άνθρωποι στι γραμμέ. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Γεια σα, Κοράτσα. Χαίρετε, χαίρετε. 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 Ιωάννη Φάκατ μιλά από Κύπρο πάλι. Ναι, βεβαίω. Ε, εγώ εξ επαγγέλματο ασχολούμαι με τα μαθηματικά και την αστρονομία. Ναι. Αλλά όπω σα είπα και την περασμένη φορά που τηλεφώνησα, η ελληνική γλώσσα θα είναι. Εν, ε, ε, μεγάλη σημασία και μεγάλων πλούτων έχει μέσα της και πιστεύω ακράδαντα ότι όσες μεταφράσεις και να γίνουν ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε να αποδώσουμε το νόημα το πλήρες. Ε, σας λέω ένα παράδειγμα όταν αραβωνιάστηκα πριν χρόνια όταν ήμουν νέος. Ναι. Πήγα στην Παλουγιώρη σαν το, χωρι... το προάστιον της, της... της αραβωνιαστικιάς μου ναι. και πήγα σπερινό. Είδα μέσα στην εκκλησία πολλές ηλικιωμένες γυναίκες. Λέω μέσα μου μαθαίες τώρα τι καταλάβουν από τη γλώσσα και ήρθαν εδώ να ακούσουν την ακολουθία. Για μια στιγμή μόλις έκανα αυτήν τη σκέψη άκουσα έναν μεγάλο βουητόν από την εκκλησία. Και φοβήθηκα. Λέω μήπως έκαναν τι σκέψει μου αυτές όλες. Ρώτησα το διπλανό μου τι, τι γίνεται. Και μου είπε, «Ξέρεις τι έγινε, μου λέει. Ο ιερέας εξέχασε έναν ειρηνικό, εξέχασε μια πρόταση. Ναι. Και αυτές όλες το έκαναν αμέσως. Και γνώριζαν καλά τι έλεγε ο ιερέας. Ενώ εμείς που είμαστε και γραμματισμένοι δεν επήραμε ενίδηση ότι ο ιερέας εξέχασε μια λέξη. Ναι. Επίσης, ε, όταν πήγα στην Αγγλία, ε, προ, προ, ε, προμηθεύτηκα μια αγγλική Αγία Γραφή, μετάφραση εκ του ελληνικού κειμένου. Ναι. Και όταν την διάβαζα, δεν αισθάνομαι κάτι το ε, υπερφυσικό, κάτι το που να έχει ζωή μέσα της, ε, η Γραφή Αγγλική. Και τότε σκέπτηκα και μόνο μου και είπα γι' αυτό δεν υπάρχουν Άγιοι Άγγλοι ίσως. Διότι με τις μεταφράσεις αν δεν γίνει μια καλή μετάφραση που πάλι δεν θα το πετύχομαι και δεν θα έχει ζωή μέσα της αυτή η μετάφραση. Ναι, να είστε ξέρω, καλά. Αν τα λέω καλά, ευχαριστώ. Ναι, μια χαρά τα λέτε. Μια χαρά τα λέτε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Γιατί, αν προσέξατε, τόσοι φίλοι τώρα, τώρα, σήμερα που επικοινώνησαν, όλοι είχαν κάτι διαφορετικό ω άποψη να εισφέρουν στην εκπομπή. Κι όμω, να ένα παράξενο. Όλοι είχαν δίκιο. Όλοι είχαν δίκιο. Εδώ είναι λοιπόν, οι μεταφράσει αυτέ είναι, είναι ένα από τα θέματα. Νομίζω, σα το είχα πει στην πρώτη εκπομπή, νομίζω, αν δεν σα το είπα, σας το λέω τώρα. Είναι από τα θέματα εκείνα, τα τόσο δύσκολα, που όλοι έχουν δίκιο. Οι καλόπιστοι άνθρωποι δηλαδή, δεν λέμε ένα τώρα με κλειστά μάτια που δεν ξέρει και γιατί τα λέει, ε, γιατί υπάρχει και μια έκφραση επίση εκκλησιαστική, ο ου κατεπίγνωση ζήλο. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που ορμά σε μια άποψη χωρί να ξέρουν γιατί. Αυτό είναι άλλο και είναι εξαίρεση. Αλλά είδατε τώρα πόσοι άνθρωποι πήραν σήμερα, σοβαροί άνθρωποι, μετρημένοι κτλ. Είπαν τελείω αντίθετα πράγματα ο ένα από τον άλλον και όλα είναι σωστά. Πώ γίνεται αυτό το μαγικό. Θα δούμε στην επόμενη Δευτέρα βέβαια. Τέλο πάντων, σα ακούμε, σα ακούμε παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ. Ε, και εγώ σας καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Ναι, γιατί οι, οι περισσότερες, τις περισσότερες γλώσσες κατανοώ. Ναι. κατανοώ. Γνωρίζω, δηλαδή, γνωρίζω. Ε, δεν γνωρίζω ορισμένες λέξεις. Δηλαδή, από τις δέκα λέξεις να μην γνωρίζω μία. Ή, ξέρω εγώ, από τις πενήντα από μία πρόταση μεγάλη να μην γνωρίζω μία. Ε, όμως από το, α, γενικά από το νόημα ε, μπορώ να ερμηνεύσω και αυτή τη λέξη. Οπότε τα συμφραζόμενα έτσι λέγεται αυτό. Τα συμφραζόμενα. Από τα συμφραζόμενα ερμηνεύει κανείς και αυτό που δεν ξέρει. Ναι. Οπότε το απαραίτητο για αυτή την περίπτωση νομίζω, η δική μου άποψη τώρα, είναι να μάθουμε λοιπόν αυτές τις, άγνω, τις άγνωσες, να πούμε όπως λέγαμε παλιά, τις ε, άγνωστες λέξεις, να μας τις μάθουν, να τις γράψουν κάπου σε, λοιπόν, σε κάποιο βιβλίο, να μας τα διδάσκουν. Γι' αυτό αυτό θα βοηθήσει βέβαια και αυτούς που θέλουν να μάθουν τα καλά τα ελληνικά για να γνωρίσουν ναι. και ξένες γλώσεις, που από η ελληνική γλώσσα αποτελεί και τη βάση όλων των γλωσσών. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Αυτό... Αυτό που λέτε τώρα να εκδοθεί ένα βιβλίο τέτοιου τύπου έχει μια δυσκολία που ίσω δεν την σκεφτήκατε. Λέτε λοιπόν να γίνει ένα βιβλίο με τι άγνωστε λέξει να προωθηθεί στα σχολεία από εδώ από εκεί. Οι άγνωστε λέξει δεν είναι ίδιες για όλου του ανθρώπου. Δεν είναι ίδιε. Εξαρτάται λοιπόν από το επιστημονικό επίπεδο, από τη μόρφωση, από το τι βιβλία έχει διαβάσει ο καθένα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο. Ε, αν ψάξετε πόσε λέξει είναι άγνωστε για έναν άνθρωπο, θα δείτε ότι είναι εντελώ διαφορετικό το αριθμό για, για έναν άλλον. Αν, αν του βάλετε 10 λέξει, δύσκολε εννοείται, εντάξει. Και βλέπετε καμιά φορά και στα τηλεοπτικά παιχνίδια που γίνονται τώρα στην τηλεόραση, που καμιά φορά λένε τι σημαίνει αυτό. Α, Β, Γ, Δ. Τι σημαίνει αυτή η λέξη από τα τέσσερα τα παρακάτω. Θα δείτε ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Να βρουν το σωστό και πολλέ φορέ το βρίσκουν κατά τύχη. Την άλλη μέρα με τον άλλον καλεσμένο για το παιχνίδι, άλλη εικόνα, άλλη άλλη. Δεν μπορεί κανεί να έχει συνολική εικόνα ποιε λέξει είναι άγνωστε για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Και εξαρτάται τι εννοεί άγνωστη λέξη. Κοιτάξτε κάτι τώρα. Να σα πω ένα παράδειγμα για να μην θίγουμε ενδεχομένω κάποιου ανθρώπου. Να σα πω ένα παράδειγμα από τον εαυτό μου. Διαβάζοντα Φέρυπίν τώρα. Τη μετάφραση από το κουτλουμούσι του Νίκο να του μετανοείτε. Όχι τη μετάφραση, τα κείμενα αυτά που είδαμε προηγουμένω. Σε κάθε 5-6 σελίδες βρίσκω μια άγνωστη λέξη. Βρίσκω μια άγνωστη λέξη. Προσέξτε τώρα. Ανοίγω το λεξικό το... τον Λίντελ και το Σκοτ να βρω αυτή την άγνωστη λέξη. Να τη μάθω. Βλέποντας αυτή την άγνωστη λέξη, σε αυτό το λεξικό βλέπω από, από ολόκληρη τη σελίδα, μόνο σε μια σελίδα, μόνο σε μια σελίδα, έχω άλλε 5-6 άγνωστε λέξει. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο πράγμα αυτό τώρα. Ανάλογα δηλαδή από χίλια με. Διαβάζοντα λοιπόν του το, το, το Νίκο να το μετανοείτε, λέω Α, τι ωραία, σαν να μιλάμε σήμερα, αυτό που σα είπα και πριν. Ανοίγοντα ένα λεξικό. Το επίπεδο αυτού βέβαια, εντάξει, Λίτλερ και Σκότ τον Πασόβ, ένα ασύλληπτη πληρότητα λεξικό ελληνικό, εκεί βλέπει ότι <χωρεί> είσαι σχεδόν αναλφάβητος. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό να γίνει, δηλαδή πρακτικά, να φτιάξουμε ένα λεξικό αγνώστων λέξεων. Γιατί όσοι, όσοι είναι άνθρωποι, τόσο διαφορετικέ είναι οι άγνωστες λέξει του καθενό. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Μάρκο, Ναι. Ναι Θερμότατα συγχαρητήρια. Ναι, ε, να είστε καλά. Ήθελα να πω το εξή άκουσα κάποτε από έναν ευλαβή ιερέα ότι η μετάφραση όσο καλή και να είναι είναι η ανάποδη του χαλιού καταλάβατε ναι. αυτό ήθελα να πω ναι, να είστε καλά. οπότε όταν συχνά ακούμε τον λόγο του Θεού και γράμματα πολλά να μην ξέρουμε τα καταλαβαίνουμε ναι. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό όπω λέτε, γιατί και το καλύτερο χαλί, το καλύτερο, αν το γυρίσει από την πίσω μεριά, είναι, δεν είναι χαλί, είναι κάτι άλλο τελείω ουδέτερο κτλ. Πλην υπάρχει και μια, υπάρχει ένα τύπο χαλιού περσικού. Που έχει, είναι double fast όπω το λένε. Και, και, αλλά υπάρχει αυτό, αυτό είναι εξαίρεση. Μην πιάσουμε τώρα κουβέντα για τα χαλιά, γιατί υπάρχει και διπλή όψη στα χαλιά. Ε, και μάλιστα στα, στα Ιταλικά υπάρχει μια λέξη τραντιτόρε τραντουτόρε. Ο μεταφραστή είναι προδότη. Βέβαια δεν εννοώ προδότη με την έννοια που λέμε σήμερα, εννοώ προδότη του κειμένου. Δηλαδή, όσο καλό και να είναι ο μεταφραστή, θα το προδώσει το κείμενο. Δεν μπορεί, το, δεν μπορεί να μην το αλλοιώσει, να μην πω εγώ τη βαριά λέξη, που το λένε και σαν λογοπαίγνιο, γιατί ταιριάζουν οι λέξει στα Ιταλικά, ε, να μην πω και τη λέξη και εγώ προδότη, αλλά θα το, θα, το, ε, δεν θα το. Δεν θα το αποδώσει. Καταρχάς υπάρχουν κείμενα, ας πούμε, ας πούμε, ο Ελίτης, κοιτάξτε κάτι τώρα, ένα δευτερόλεπτο μόνο, ένα δευτερόλεπτο, υπομονή. Ο Ελίτης δεν μεταφράζεται σε καμία ξένη γλώσσα, σε καμία δεν μεταφράζεται. Γιατί, γιατί η πίεση του Ελίτη είναι πίεση συναισθήματος. Ανάποδα τώρα, ο, ο Κάλβος ο, μεταφράζεται, μεταφράζεται. Γιατί είναι νοηματική πίση. Είναι το νόημα. Μεταφράζεται. Σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα μεταφράζεται. Ο ηλίτη καθόλου. Ο σεφέρη καθόλου. Δεν μπορεί να μεταφραστεί ο σεφέρη. Και αν αποπειραθεί κανένα να το μεταφράσει, θα είναι κάτι ακατανόητο. Κάνα δύο φορέ έγινε μια προσπάθεια για τον ηλίτη στην Αγγλία. Δεν ευδοκίμησε. Δηλαδή υπάρχει, είναι, είναι, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό τι μπορεί να μεταφραστεί και τι όχι. Που θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή όμω, γιατί είναι πολύ τηλεθετέ στη σειρά ακόμα. Παρακαλώ λοιπόν. Ναι. Ορίστε. Μα ακούτε. Ναι, ναι. 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 ναι, ναι. Ε... Κύριε Λογοθετή, εγώ έχω κάποια αντίθετη άποψη από αυτού που ναι. προείπαν από μένα ότι η νεολοί απροπαντός και ο άλλος ο κόσμος δεν έρχονται στην εκκλησία. Εγώ είμαι ψάλτης 48 χρόνια. Ναι. Αυτό Δεν είναι η αιτία ότι δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο ή τους ψαμβούς δεν είναι η ανάγκη να καταλάβουν αυτά τα πράγματα για να έρθουν στην εκκλησία δεν έχουν καθοδηγηθεί καλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα και σήμερα αν δούνε αυτοί που αμφιβάλλουν το παιχνίδι που προβάλλει κάθε Παρασκευή το 4x με τα μικρά τα παιδάκια στο σχολείο τα λένε ποιος Πώς είναι Ευαγγελιστέ και σου λένε δώδεκα, πώς είναι οι Απόστολοι και σου λένε τέσσερα. Αυτά τα πράγματα να καταλάβει ο νέος, αυτά θα τον τραβήξουν στην Εκκλησία. Εξηγεί ο παπάς το Ευαγγέλιο. Μπορούν να καταλάβουν με τα λόγια τα απλά που λέει ο παπάς. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν είτε από το σπίτι τους είτε από το σχολείο ακόμα σήμερα δεν έχουν καθοδηγηθεί κανονικά τα παιδιά. Και οι νέοι και οι γέροι ακόμα. Ναι. <coughs> Εγώ είδα ιερέα που έπιασε τον παπά από το ράσο γιατί πιστεύει στο ράσο του ιερέα την ώρα που έγινόταν η μεγάλη είσοδο και ο ιερέας έβαλε τις φωνές και τα λοιπά, και του λέω στο τέλος εάν φύγουν πάτερ αυτοί η γυναίκα εάν φύγει από τη ζωή, τη ζωή που σου έπιασε το ράσο, θα χαθεί η θρησκεία μας. Γιατί την φωνάζεις. Αυτή πιστεύει και αυτό θέλει η εκκλησία μας. Πίστη, πίστη, πίστη. Να είστε Αυτά καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ε, λέτε κάτι το οποίο το είπαμε, δεν ξέρω μήπως, μήπως εσείς, γιατί υπάρχει κάποια μελέτη, μήπως εσείς έχετε σχέση και είναι δική σας τίποτα μελέτη, που λέει ακριβώς αυτό. Που έλεγε ακριβώ αυτό. Δηλαδή, μια άλλη επιφύλαξη, δηλαδή. Εάν με έναν τρόπο έτσι αυτόματο, ξέρω εγώ, τι, οι νέοι ξαφνικά καταλάβαιναν τα, νο... τα λόγια αυτά τη θεία λειτουργία, θα συνέραν στου ναού. Αυτό είναι ένα σοβαρό και αυτό είναι το επιχείρημα. Γι' αυτό σα λέω για πολλωστή φορά: είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε όμω και τη συνέχεια, ίσω την άλλη. Για να δούμε, παρακαλώ, σα ακούμε. Καλησπέρα, Α, κύριε Λόγο ε, θα ήθελα να εκφράσω τη γνώμη μου και εγώ, να πω ναι. τη γνώμη μου. Βεβαίω. Ότι το θέμα που έχετε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, πιστεύω ότι κρύβεται δόλο γύρω από αυτά που ακούγονται να μεταφραστεί η Αγία Γραφή ή τα Ευαγγέλια στα, στη Νέο Ελληνική. Ναι. Πιστεύω ότι κρύβεται δόλο και πλάνη πίσω από αυτό. Ε, και να πω κάτι απλό. Είναι δυνατόν ο, η νεολαία ε, μήπως και εμείς τώρα δεν τα μαθαίνουμε, και εγώ τώρα τα μαθαίνω. τώρα Μετά τον κορονοϊό άρχισα να ψάχνω, να ψάχνω και έχω μάθει αρκετά πράγματα. Ε, το, την φράση ο λόγος έγινε Σάρξ δεν μπορεί να την καταλάβει ο νεολαίος, και θα πρέπει να του πούμε ότι η κουβέντα έγινε κρέας. Δεν γίνεται αυτό. Έπειτα μέσα από αυτά τα κείμενα φαίνεται το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας που είναι μια θεϊκή γλώσσα. Ναι. Και δεν θέλουν κάποιοι να μάθουμε ότι είναι και η ρίζα πολλών άλλων γλωσσών. Δηλαδή, όταν δίνουν στη νεολαία μα κείμενα ολόκληρα στα αγγλικά, μπορούν να τα καταλάβουν. Τα αρχαία ελληνικά δεν μπορούν. Πιστεύω ότι κρύβονται άλλα πράγματα πίσω από αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να ναι, είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ε, Στι υπόλοιπε κρίσει σα, συμφωνώ με την έννοια ότι είναι ορθέ προσεγγίσεις κατά τη γνώμη σα βέβαια, και κατά τη γνώμη όλων όσων, όπω και κατά τη γνώμη τη δική μου. Εκείνο που δεν ξέρω, όχι δεν συμφωνώ μαζί σα, δεν ξέρω, ούτε και εσεί το διευκρινίσατε, είναι. Να παρακαλέσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αυτό που ούτε και εσεί το διευκρινίσατε είναι ότι κρύβονται άλλα πράγματα, τα οποία εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Αν τα ξέρω, θα σα τα έλεγα να είστε βέβαιοι τα άλλα πράγματα, αλλά δεν τα ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω απλώ αυτό που φαίνεται ω σύγκρουση. Μια διαμάχη η οποία καταλήγει στο αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να αλλάξει η γλώσσα της ε, Εκκλησίας. Δεν τελειώνει εδώ το θέμα. Συμφωνήσατε όλοι μαζί μου ότι είναι ένα πελώριο θέμα, πολύ παραγωγικό. Ε, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τη Δευτέρα, γιατί όπω είδατε, λίγο αργά, αλλά για να έχετε πλήρη εικόνα των πραγμάτων, αργά το παραδέχομαι και εγώ, προχωράμε ιστορικά. Λίγο αργά. Ακριβώ για να έχετε πλήρη εικόνα. Παρά το όμω ότι λίγο αργά προχωράμε αυτέ τι εκπομπέ, για να έχετε τόσο υλικό μπροστά σα και να το έχετε και στο Ιντερνετ και παντού φτάνουμε, από ό,τι βλέπω κι εγώ, φτάνουμε πια στο σήμερα. Φτάνουμε στο σήμερα, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον το σήμερα σε αυτό το θέμα και πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και οπωσδήποτε οι νομικοί θα πρέπει να τη δουν την επόμενη εκπομπή. Βασικός παράγοντας, ε, βασικός παράγοντας αυτού του θέματος, της μετάφρασης της λειτουργικής γλώσσας, ήταν, λέω ήταν γιατί πρόσφατα προημερών ε, ο καθηγητή τη νομική, ο Κώστα Ομπέη, μια εξαιρετική μορφή του νομικού κόσμου και του καθηγητή του πανεπιστημιακού βέβαια κόσμου. Μια εξαιρετική μορφή, δεν ζει τώρα άνθρωπο εδώ και δέκα μέρε. Αλλά, ε, αλλά, ήταν καταλήτη, α το πω έτσι, ήταν καταλήτη μια πολύ μεγάλη ιστορία και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για αυτό το τόσο εξειδικευμένο θέμα. Όλα αυτά όμω ελπίζω θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Σήμερα ε, σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ για, την, για τις παρεμβάσεις σας, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Ανανεώνουμε βέβαια τη συνάντησή μας, όπως σας είπα, για την επομένη Δευτέρα με το ίδιο θέμα. επειδή του παρόντος, καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.